Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Καλημέρα, γιατρέ μου. Μετά από μια καλημέρα. Εκπληκτική. Ναι. Μπήκαμε σε Μασάρες, μπήκαμε σε Champions League, μπήκαμε σε Β' Εθνικές, μπήκαμε σε ωραία πράγματα. Καλημέρα, Γιάννη Χιλιτίδη. Είδαμε την Μπαρτσελόνα να τρώει την Τεσάρα από τον Τι Μαρία και του Ντράξτελ. Η τριάδα των Χαφ χθε ήταν σε μεγάλη μέρα. Ο Ράμπιο ήταν. Ο Ράμπιο, ναι. Και ο Ματουιντή και ο Βεράτη, ο οποίο τραυματίστηκε. Ναι. Και ο Νκουρκού, ο οποίο. Τον έβαλε το Νκουρκού μετά. Εντάξει, ήταν μια. Θα έλεγα ισοπεδωτική εμφάνιση Paris Saint-Germain. Ναι. Για εμά που θέλουμε κάτι καινούργιο στο ποδόσφαιρο, ναι. Γιατί μα έχει κουράσει το σελίδι τη Μπαρτσελόνα. Πάντω είχαμε πει εδώ και πολλού μήνε. Ότι αμυντικά η Μπαρτσελόνα νοσεί. Ο Ινιέστα ήταν σαν παλέμαχος. Αν δεν είναι παλέμαχος. Κοίτα, ο Ινιέστα είναι ο τύπος, ο γυμνασμένος μπαμπάς που πάει το παιδί στον παιδικό σταθμό, ας πούμε. Μια συμπαθής φυσιογνωμία. Ναι, στα πάρτι που πάνε, ξέρω, και λέει: α, τι καλά που κρατιέται αυτός ο Μεσήλιξ. Αθλείται. Ναι, εντάξει. Κοίταξε, όταν γερνάει ο άνθρωπος. Πέφτουν τα μαλλιά και φουσκώνουν τα μάγουλα. Δηλαδή το χαρακτηριστικό. Αυτό το στυλ το έχει ο Ινιέστα. 35 χρονών πια. Ναι. Απαιτητική θέση του χαφ. Και ο άλλος ο βαρύς ο Μπούσκετς. Βάρη είναι πολύ. Εντάξει, 30 συν και αυτός, νομίζω, 85 ναι. Γεννηθείς, 32 πώς είναι ο Μπούσκετς. Πλέον η Μπαρτσελόνα πρέπει να αλλάξει πολλά. Ναι. Είναι μια μεγάλη ομάδα, έχει τα λεφτά. Και πολύ γιώμα από σέντρα, ε. Εκεί που... Ο Μέση ντεφορμέ. Ναι. Εγώ λέω θα κάνει μετό έτσι πως τον είδα να παίζει χθες. Εγώ τον είδα ότι στο 25ο λεπτό γίνεται μια φάση. Βρίσκει λίγο ανοιχτό χώρο η Μπαρτσελόνα και λέω: όχι, θα ορμήξει. Και τραβάει μια παλιά, δεν ξέρω ο Νεϊμάρ ποιος ήταν ή ο Ινιέστα. Και πήγε το χτάρι, ο Ντρέ Γκόμες. Και πήγε ο Γκόμες, πάτησε περιοχή και ο άλλος έμεινε πίσω μέτρα. Λέω: δεν. Αλλά δεν είναι μόνο τώρα να εστιάσουμε στο Μέση για την Μπαρτσελόνα. Ήταν ντεφορμέ όλη η Μπαρτσελόνα. Ναι, και μεσοαμυντικά και επιθετικά. Οι πάντες δεν τράβηξε κανείς χθες. Μόνο ο Ουμπτιτή πήγε να. Εντάξει, είναι Γάλλος, έπαιζε εντός πάτριου εδάφους. Εντάξει, ναι. Θέλει να δείξει για πράγματα. Εντάξει, και όπως πήγε ταχύτητα εκεί. Στο 27, λοιπόν, σε χώρο ανοιχτό 30 μέτρων, χώθηκε ο Γκομές και όχι ο Μέση. Που αυτό σημαίνει ότι έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα. Δεν ξέρω αν η Μπαρτσελόνα έχει τύχει στη ρεβάνς, νομίζω πως όχι. Θα βρει γκολ σίγουρα η Paris Saint-Germain απέναντι σε αυτή την Μπαρτσελόνα και θα περάσει λογικά στη φάση των 8. Όπου και σήμερα κλείδωσε το εισιτήριο για τη φάση των 8 η Bayern, αποδεικνύοντας άλλη μια φορά αυτό που έχω πει κατά χιλιάδες φορές, ότι δεν υπάρχει Premier League και ομάδες της Premier League δεν μπορούν να διακριθούν στο Champions League αυτές οι ομάδες. Αν έχει μια ομάδα ότι έχει διάκρισης, το πολύ να φτάσει στα ημιτελικά είναι η ομάδα της Manchester City λόγω Guardiola. Ναι, και ο Guardiola ανοιχτός είναι όμως. Νομίζω ότι στο διεθνές ποδόσφαιρο έχει πολύ καλύτερη αντίληψη. Σε σχέση με το μέσο Άγγλο ή το μέσο προπονητή μιας αγγλικής ομάδας. Μου κάνει εντύπωση σήμερα τα χαφ. Ήταν πάρα πολύ παραγωγικά στα δύο μάτια σημερινά. Δηλαδή... Για τις δύο ομάδες. Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι η Νάπολη έδειξε πολύ καλύτερο πρόσωπο σε σχέση με την Arsenal. Ναι. Πιο ανταγωνιστική. Πιο ανταγωνιστική ήταν. Σίγουρα. Η Revanse είναι κάπως ανοιχτή. Αν και η Real νομίζω. Τον Μπέιλι ότι... θα τον έχει και τον Μπέιλι. Θα τον έχει και τον Μπέιλι. Άμα έχει και τον Μπέιλι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είδα το Μίλικ να επιστρέφει. Τον αντικαταστάτη του Ιγκουάιν. Ναι. Το νέο Λεβαντόφσκι. Ναι. Μου αρέσει η Νάπολη, να ξέρεις. Ναι. Στο έλεγα ότι από τα δύο μάτς το πιο ανταγωνιστικό θα είναι αυτό. Mm-hmm. Και όχι το Bayern Arsenal. Και δικαιωθήκαμε και σε αυτή την εκτίμηση. Γιατί η Νάπολη διεκδίκησε, πίστεψε, πήγε να κάνει και δεύτερο γκολ. Είναι μια ομάδα η οποία το έχει. Και είναι άτυχη λόγω κλήρωσης. Μπορούσε να φτάσει μέχρι τους 8. Ναι. Αν και πιστεύω ότι η μοναδική ιταλική ομάδα η οποία μπορεί να τα απεξέλθει σε αυτό το επίπεδο είναι μόνο η Γιουβέντους. Ναι. Αυτή τη στιγμή. Η οποία το έχει ρίξει στην τετράδα στην άμυνα. Έχει ναι, αλλάξει έχει αλλάξει το σύστημά τη. Γιατί, δεν κατάλαβα γιατί. Πήρε και αριστερό μπακ τώρα καλό. Ο Σάντρο είναι φοβερό. Όχι, θα πάρει αυτό τη. Τον Κολάσινατς, ναι, τη Άλκε. Για μπακ δεξί, αριστερό ή για full back θα τον πάρει τώρα. Για full back, full back. Θα τον πάρει στο 3-5-2. 3-5-2, ναι. Αλλά μπορεί να παίξει και στην. Λείπει ο Κελίνη γι' αυτό. Ναι. Είναι τραυματίας ο Κελίνη, γι' αυτό παίζει τετράδα. Ναι, ναι. Αυτό είναι ο λόγο καθαρά. Ναι. Δεν υπάρχει, υπάρχει ηγέτη στόπερ για να παίξει με τριάδα. Ναι. Δηλαδή, ούτε ο Μπαρτσάλι μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο, ούτε ο Ρουγκάνι, τα παιδιά τα οποία είναι επίσης στην άμυνα της Γιουβέντους. Ναι. Γι' αυτό το λόγο επιλέγει την τετράδα. Είναι πιο ασφαλές σύστημα. Είναι πιο προσαρμόσιμο, πιο εύκολο σε έναν χαμηλούνιτικο επίπεδο αμυντικό. Να ξέρεις πάντα. Ναι. Η τριάδα απαιτεί προνοητικότητα, να μπορείς να καλύπτεις πολλές φορές όταν είσαι το ακραίο στόπερ και μια προώθηση στο ακραίο back.
πολύ ακραίοι στο πριν δεν το έχουν αυτό. Οπότε δημιουργούνται κενά. Εντάξει, απαιτητικό σύστημα το 3-5-2. Εντάξει, για όλες τις θέσεις. Το 3-5-2 είναι πολύπλοκο σύστημα, δύσκολο. Αν έχεις τους αθλητές όμως μπορεί να το παίξεις και να πάρεις πολλά πράγματα. Τα back πρέπει να είναι και extreme, πρέπει να είναι και θα back. Θα πρέπει να δεις στην τριάδα σαν τα stopper, οι δύο stopper θα έχουν να είναι χαρακτήρα γρήγοροι. Back. Ναι. Αν τα αμυντικά σου half θα έχουν καλές διαγωνίες καλύψεις, οπότε να καλύψουν προωθήσεις των back. Εντάξει. Εκεί το κλειδί είναι το πώς καλύπτεις την προώθηση του back. Στοιχηματικά πώς τα είδες? Νομίζω ότι με το χθεσινό άσο της Μπενφίκα, του Γρηγόρη, ο οποίος είναι πολύ τυχερός σαν εκτίμηση, γιατί δεν άξιζε καμία των περιπτώσεων την Μπενφίκα τον άσο. Δεν έχει σημασία. Τον έβγαλε. Αλλά τα έχει χάσει που ήταν άτυχος ο Γρηγόρης. Αλλά το να μπορέσει να εκτιμήσει τα πολλά γκολ στα τρία παιχνίδια τα οποία είδαμε, το over 3,5 σε τρία μάτς, το οποίο φαινότανε. Τώρα τα παίζει η Νάπολη, η οποία παίζει ανοιχτά, η Arsenal, η οποία είναι ομάδα του Βενγκέρ. Μέσα στο Allianz Arena είναι λογικό να βγει το 4-6 γκολ. Μα η χαρακτηριστικότερη κίνηση του Ρεμπέν είναι να το κλείσει στο ποδάρι. Είναι δυνατότερο να τρώσει αυτό το γκολ. Ρε Arsenal. Το έχει κάνει 3.000 φορές ο Ρόμπεν. Εγώ πιστεύω ότι το Ρόμπεν πρέπει να τον αντιμετωπίζει με δεξί μπακ. Με τζανακάκι δηλαδή. Ναι. Αυτό που σήμερα. Αυτό που είδαμε σήμερα. Αλλά ήταν δεν... αλλιώτικο αυτό. Ναι. Ήταν μια... δηλαδή όταν έχω έναν παίχτη, ο οποίο πρόσεξε να δει για το Ρόμπεν. Από την έξω πλευρά είναι ακίνδυνος 100%. Τι θα κάνει ο Ρομπέν από την έξω πλευρά? Το μόνο πράγμα που κάνει είναι να κλείσει. Ναι. Γιατί να βάλω εγώ αριστερό μπακ και να έχω το. Του κλείνεις το κλείσιμο και τον αναγκάζεις να βγει δεξιά για να συντάρει με το δεξί. Μη σου πω ότι και ο στόπερ μου ο αριστερός θα είναι δεξιοπόδαρος κι αυτός. Αφού φάει να φάει τρεις. Τον κόφτη, τον μπακ και τον στόπερ. Γιατί να βάλεις... Γιατί να μην έχω λεπτομέρειες, σε λέω τώρα εγώ. Ναι. Εάν θέλεις να μην χάσεις το επιθετικό πλάτος που σου δίνει ένας αριστερός μπακ. Δηλαδή να μπορεί να βγει και να συντράρει με το αριστερό. Πρέπει να κλείσει τον καλύτερο παίκτη. Θα παίξει με εσωτερικό χάφμαν από το πόδι, ο οποίος θα κλείσει πάνω στο Ρόμπεν. Δεν έκλεισε. Δηλαδή θα φέρει σαν αριστερό εσωτερικό μέσα ένα δεξιοπόδαρο. Δεξιοπόδαρο. Έφερε τον Τζάκα, αριστεροπόδαρο. Εγώ θα έβαζα και δύο. Και τους δύο. Και τον αριστερό. Μανά από το πόδι, καθρέφτη. Και ο αριστερός. Ρόμπεν. Άκου. Αριστερός. Μπακ. Όχι. Θα έβαζα σε 4-3-3, α πούμε ότι έπαιζα το εξάρι μου. Το εξάρι μου. Και θα τον έλεγα. Εσύ θα είσαι δεξιοπόδαρος, ωραία, και θα κλείνεις αυτόν. Θα του πλάει το αριστερό μπακ. Θα του πλάει, ναι, το οποίο αριστερό μπακ και αυτός ήταν δεξιοπόδαρος. Εντάξει, έλα να με κλείσεις. Άμα... 5-1 τώρα, ναι. Αντίο ζωή. Εντάξει, ναι. Η ρεβάνση είναι αδιάφορη. Μετά η στόπερ της Arsenal είναι σαν γέρι, ρε εσύ. Χαμηλά, ένας τραυματίστηκε κιόλας. Ο ένας πέφτει, ο άλλος ψηλά, ο άλλος... Πήδηξε 2 μέτρα παραπάνω. Πεδαράς ο Λεβαντόφσκι. Ο Λεβαντόφσκι και τα λοιπά. Κατάλαβες τι γίνεται. Αλλά είναι μια κατάσταση Arsenal που μου θυμίζει γειτονιά, πόσα φάμε και πόσα δώσουμε. Αυτή τη γοητεία έχει η Arsenal. Αλλά μπροστά την είδα. Κοίτα, όταν δεν προσέχεις την άμυνα, δείξε μου μια γοητεία μπροστά. Δεν μου δείξε τίποτα. Κάτι προσπάθησε. Με τον Ζήλ εκεί πάλι άρχισε να. Τώρα όταν πας. Καταρχήν είναι τυχερή γιατί τον γκολ το οποίο μπαίνει από το πέναλτι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, αλλά. Δεν υπάρχει πέναλτι. Η εκτέλεση είναι κακή, ο Νόιερ είναι τείχος. Το λέγαμε ότι θα το πιάσει. Ο άνθρωπος είναι. Λέγαμε ότι ο Νόιερ είναι. Πιάνει όλη την αιστεία, άστο. Ο Νόιερ δεν τον γέννησε. Είναι. Βγήκε από αυτό. Από εργαστήριο. Από εργαστήριο βγήκε. Βέβαια. Βγήκε από εργαστήριο. Αυτή η σωματοδομή δεν υπάρχει. Βέβαια, τι. Εντάξει. Πραγματικά δηλαδή εκπλήσεις με κάποιες σωματοδομές. Λες δεν μπορεί να είναι δυνατόν να πιάνει όλη την αιστεία. Εγώ... Γι' αυτό οι αιστείες πρέπει να μεγαλώσουν. Λίγο, ναι, όταν... Γι' αυτό πρέπει να όταν έχεις δίκολα... σαν τον Μάνουελ Νόιερ. Όχι, η Νόιερ και ο κάθε Νόιερ και οι τερματοφύλακες. Εντάξει, αυτό είναι μια ειδική περίπτωση. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο τέτοιο. Κοίταξε τώρα, κάτω από ένα 90 δεν υπάρχει τερματοφύλακα. Είναι δίμετρος ο Νόιερ. Μα κάτω από ένα. Δίμετρος, γρήγορος, ελαστικός. Σήμερα παγκοσμίως κάτω από ένα 90 σπάνια θα δεις τερματοφύλακα. Ενώ παλιά έβλεπες και ένα 73, το Βασίλη Κωνσταντίνου. Ένα 73 ήταν. Το Δοξάκι. Έβλεπες το Δοξάκι με ένα 76. Έβλεπες το Χριστίδη με ένα 76. Έβλεπες τον Αρβανίτη με ένα 77. Έβλεπες τον. Θεολόγη Παπαδόπουλο. Θεολόγη Παπαδόπουλο με ένα 80. Έβλεπες τον Μπλίτσι με ένα 80. Έβλεπες τον Φίλι με ένα 78. Δεν τον πρόλαβες τον Φίλι. Τη ρεζέρβα του Φορτούλα ήταν. Έβλεπες τον Γκουεϊβέρογλου της Καβάλας με ένα 78. Είναι όλοι κάτω από ένα 80 αυτοί, έτσι. Έβλεπες το δάφκο της Δόξας Δράμας με ένα 78. Όχι, τι έπιασα τώρα, έπιασα τους θεματοφύλακες τους κοντούς. Δεκαετία 80, Ναι, δεκαετία 80. Και ο δεκαετία 70. Πάνω από ένα 85 θα ήταν ψηλός θεματοφύλακας τότε. Ο Σαργκάνης με ένα 85 ήταν πολύ ψηλός. Για την εποχή. Ο Δε Μίνου ήταν πανύψηλος με ένα 90.
Πανύψηλος. Για την εποχή. Πανύψηλος. Ναι, αλλά ήταν καθόλου ελαστική και η τερματοφύλακα υψηλή. Ο πρώτος υψηλός τερματοφύλακας με ελαστικότητα που είδαμε ποτέ να παίζει ποδόσφαιρο ήταν ο Βαν ντερ Σαρ. Που ήταν το σύγχρονο ψηλό κορμί. Ο Σωσίας του Γρόλιου, του Άγγελου. Ναι. Ναι. Στην Ελλάδα ποιον είδαμε. Στην ψηλό. Ελλάδα ψηλό είδαμε. Τον Τάκη Οικονομόπουλο του Παναθηναϊκού. Στο παρελθόν. Στο 1987. Σε πιο σύγχρονη εκδοχή δεν θυμάμαι να έχουμε ψηλό τερματοφύλακα πάνω από 90 και ελαστικό. Πότε, ελαστικό και εκρηκτικό. Ναι. Ναι. Δεν, ναι, έχουμε πρόβλημα. Δεν βάζουν ψηλά κορμιά σε τερματοφύλακες. Και ο Βελίδης είναι κάτω από 90 και ο Διώδης είναι κάτω από 90. Ναι. Ο Γιαννιώτης είναι κάτω από 90, δεν είναι ψηλό κορμί. Από τους σύγχρονους που έχουμε τώρα, τους Έλληνες. Ο Καπίνο ψηλό κορμί. Πάνω από... Είναι 1,90 ακριβώς. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι. Όχι, έχουμε ψηλά κορμιά. Ο Βλαχοδήμος έχει ωραίο κορμί του Παναθηναϊκού, ο Οδυσσέας. Ναι, αλλά πρέπει να φτιάξει τους ώμους του γιατί στις τράκες τον βλέπω, τον βάζουμε μέσα στην εστία. Τρακάρει με κανέναν, ξέρω εγώ, τεθωρακισμένο θα. Δεν είναι. Θέλει μυϊκή δύναμη. Είναι πολύ καλός, ελαστικός κτλ. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα περί τερματοφυλάκων ή να περάσουμε στο μεγάλο μάτς που είδαμε σήμερα από κοντά μαζί. Λοιπόν, δεν το είδαμε από κοντά γιατί εσύ πήγε στα επίσημα προμόγια. Εκείνη το διαρκεία, τι να κάνουμε. Πήγε στα επίσημα, με είδες όμως. Εντάξει, μέσα στην κοσμοσυρωή. Πώς με είδες, 4.000 κόσμο, πώς με είδες. Εντάξει. Ήμασταν 4.000. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό ο αριθμό δεν νομίζω να έχει διαφορετικότητα το κοντινάκι. 2.500 καθίσματα έχει. Νομίζω είχε πληρότητα 100% γιατί τα κενά. Είχε και ορθίους. Είχε ορθίους, τα οποία αν του άφηνε να καθίσει τα κενά θα τα κάλυπταν. Ναι. Σίγουρα. Είχε 3.000, είχε το λιγότερο. Και φυσικά αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι ο Άρης δεν μπόρεσε να κάνει έδρα. Αυτό που λέγανε οι Αριανοί, θα κάνουν έδρα, δεν έκαναν έδρα. Εντός Θεσσαλονίκης. Έκαναν στην εστία από πίσω. Πήγαν να τρομοκρατήσουν τον τερματοφύλακα. Μια κομμενίτσα με το φίλο της πανηγύρισε τον γκολ του Άρη και της την πέσανε οι καρνίβαλοι εκεί που ήμουν. Το εγώ μου. Ναι, και ευτυχώς οι ψυχρεμότεροι λένε: Ναι, την κοπέλα, λέει, αφήστε την κτλ. Και έγινε μανούρα. Είδα πολλές κάλτες φυσιογνωμίες. Είδα πολλά γκολ. Ποδοσφαιρόφατσες. Φίλε, νόμιζα, Χιλιτίδη, ότι μπήκα στη μηχανή του χρόνου. Δηλαδή μπήκα στο Κόρντομπα το 2017 μαζί με τον φίλο μου τον Στέφανο. Διήνυσα 15 χιλιόμετρα από τον περιφερειακό και μόλις έφτασα στο γήπεδο του Ευόσμου, εκεί στην πύλη που πέρασα, 15 ευρώ το εισιτήριο έδωσα. Μπράβο, συγχαρητήρια, είσαι άξιο. Θα μπορούσα και να μην πέρασα. Ξέρω, να μην πληρώσει, ναι, αλλά. Αλλά έδωσα. Και μάλιστα αυτός ο οποίος ήταν στα εισιτήρια είναι δάσκαλος στο box, στο δάσκαλο. Ο Κοντούλης. Μου λέει, Ραπτό, τι, λέω, πόσο κάνει. Του δίνω ένα δεκάρικο, με λέει 15, λέει. 15 και τον έδωσα. Για να ενισχύσω τον αγωνιστικό αστέρα. Έτσι πήγε. Ήσουν και παλέμαχος στο συγκεκριμένο σωμάτιο. 6 μήνες. Δεν έχει σημασία, έφεξε. Φόρησε το φανέλα του αγροτικού. Έκαναν και βράβευση πριν τον αγώνα. Το Ζαρογιάννη. Το Ζαρογιάννη. Που γέρασε, ρε. Άρε τον άνθρωπο, πώς γίνεται. Εντάξει. Ωραίος, νομίζω ότι είναι μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα και αξίζει, ναι, για όλους όσους αγαπούν. Ωραίο το ποδόσφαιρο. Να έρχονται να παρακολουθούν πίτα εθνική. Εκείνο το κιόσκι είναι ασύλληπτο που έχουν. Άλλη κατασκευή, ναι, άλλη εποχή. Εκείνο το μοιάζει με παράνομο. Αυτή η στενοπόση, ναι, ναι, ανάμεσα, ναι, από το σχολείο και το μαντρότυχο εκεί να περάσει να φτάσει στο γήπεδο. Πολύ ωραίο είναι. Εντάξει. Η πόρτα η μικρή εκεί μέσα. Ναι. Κοίταξε, αν το συνδυάσει με την πλατεία Ευόσμου με τα ωραία μαγαζιά που έχει εκεί πέρα, δεν θέλουμε να το διαφημίσουμε, σε καφέ και εστίαση. Νομίζω ότι αξίζει για ένα ποδοσφαιρόφιλο να αποκριθεί αγροτικό αστέρα. Και πολύ αγροτική. Αυτό μας αδικείς, είπες ότι είμαστε βρωμιάριδες. Εντάξει, εμείς, το παρελθόν είναι το παρελθόν. Λέω, εντάξει, τώρα είναι πιο αυτό κτλ. Πάντως δεν το έδινε το μάτς. Και μια πολύ δυναμική, ναι, ομάδα. Δεν το έδωσε το μάτς. Δηλαδή που λέγαμε θα το δώσει, δεν το δώσει, δεν το έδινε το μάτς. Και μάλιστα όχι μόνο. Έπαιξε για την ιστορία του. Έπαιξε για την ιστορία του, την ιστροφημία. Είναι ψηλά στη βαθμολογία, γιατί να μην διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Ναι, εντάξει, δεν το ξέρουμε. Το όνειρο είναι όνειρο. Μου έκανε εντύπωση. Ο δεξιός του, ο Μπακ, ο Αργυρίου, έπεσε, ναι, στην ΑΕΚ, αδικήθηκε. Πολύ καλός, πολύ καλός. Βρείτε και τον πελάτο ο Μπαλκάν εκεί. Μου έκανε εντύπωση ο Πάτο, ο Μποξέρ. Όταν μπήκε αλλαγή στη θέση του Μέρντοβιτς. Ταλαιπώρησε τον Μπούρμπο που ήταν καλός σήμερα αμυντικά. Πάρα πολύ. Ταλαιπώρησε πάρα πολύ. Μου έκανε εντύπωση. Από τα χάφ, ποιος σου άρεσε, ο Τεούσης. Όχι, ο Τεούσης δεν φάνηκε καθόλου. Ο Τάι φάνηκε πολύ. Και το κορμί. Τον τριανταφυλάκο. Ναι. Ο οποίος βρήκε θέση στα χαφ, γιατί στον Άρης φόρ έπαιζε. Σαν οχτάρο δεκάρι έπαιξε, ναι, στην ουσία. Πίσω από το φόρ έπαιξε. Και οι δύο στόπερ τους πολύ καλοί. Ο Γκότοβος με τον Κουκόλι. Ναι. Εκείνος που δεν ήταν καλός από την τετράδα ήταν ο Μπουτζίκος. Ο Μπουτζίκος. Δεν μ' άρεσε. Αριστερό μπακ. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Από εκεί πήγε και τον κόλο. Εκεί
Πήγε, χτύπησε ο Άρη. Εντάξει, τώρα το γκολ είναι πολύ τυχερό του Άρη. Όχι, δεν μ' άρεσε γιατί ούτε ανεβάσματα και τα λοιπά. Τι ήτανε? Πολύ τυχερό. Ναι, όμορφο, αλλά. Σαν εικόνα. Έβαλε πλάτη ο. Δεν ήξερε τι να κάνει την μπάλα, την πέταξε, πήρε τέτοια τροχιά. Ναι, γι' αυτό και το ποδόσφαιρο είναι συναρπαστικό άθλημα. Λες πήγε για σέντρα, λες. Καλά, εντάξει, ούτε κάνει δε που είναι η αιστεία. Δεν ξέρουμε τώρα. Για σέντρα πήγε ή για σουτ. Γιατί την περιοχή δεν την είχαν πατήσει. Δύο ακόμα ήταν στον Άρη. Άδεια ήταν η περιοχή. Ναι. Τον κλείσαν πάρα πολλά δύο. Και έκανε κάτι το οποίο μπορεί να του κάτσει. Πάντως οι αλλαγές που έγιναν. Ούτε ο Δινόπα, δηλαδή η αριστερή του πλευρά δεν μ' άρεσε. Ο Δινόπαπας. Όχι, δεν μ' άρεσε. Ούτε ήταν δεφορμές σήμερα. Όχι, ούτε ο Μπούτσικος. Που τον Δινόπαπα τον είχα και για πιο κοντό. Τελικά είναι πιο ψηλό κορμί. Είναι ψηλό κορμί και κλείνει και, ναι, και βάζει τσιγκόλ. Σε... Δεν μ' άρεσε σήμερα, δεν τον είδα. Ούτε ο Σέρβος του έπιασε. Ο Μέρτοβιτς. Κακός σήμερα. Ούτε ο Γκέρσιος έπιασε. Τίποτα. Τίποτα δεν έκανε. Αυτή μόνο. Αυτή μόνο όταν άλλαξε την τριάδα τους αυτή, με το Βουτσιά που δεν φάνηκε, αλλά φάνηκε ο Φελίπε που σκόραρε και ο Πάτο, έκαναν άλλη τριάδα. Εντάξει. Έκαναν άλλη τριάδα. Και ο Γιακουμής, εντάξει, δεν. Καλό κορμί. Εντάξει, ο Γιακουμής τώρα στον γκολ δεν πιστεύω ότι φέρει ευθύνη. Ήταν, όχι, όχι, ήταν η μπάλα έτσι όπως πήγε. Μια άτυχη στιγμή. Τα ψιλοκρεμαστό αυτό κτλ. Τον Άρη πώς τον είδες? Καταρχήν δεν έπαιξε με καθαρό εξάρι. Δεν είχε εξάρι. Όχι. Πιτού soft. Παυλίδης πεσμένο σε συγκρίση με το παιχνίδι. Έπαιξε με το... πριν τις μέρες δύσκολο μάτσο ο Παυλίδης και, ναι, πήρε πολύ ενέργεια πάνω του. Ο Τάτος ήταν παλέμαχος σήμερα. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Ο Τάτος είναι Τάτος. Κατέστρεφε κάθε αντεπίθεση του Άρη. Ναι. Πολύ ατομική ενέργεια, καθόλου απλό στο παιχνίδι του. Δεν μ' άρεσε σήμερα ο Τάτος. Όχι. Και έπαιξε και με δύο μπακ που δεν πήρε πλάτος ο Άρης από τα μπακ. Καταρχήν έπαιξε με δεξιοπόδαρο αριστερό μπακ. Ναι, δεν πήρε. Τώρα κοίταξε. Δεν τώρα... έχει στο από μέση και μακρινή απόσταση. Δεν το επιχείρησε. Δηλαδή, σαν τέτοιο γήπεδο που δεν υπάρχουν χώροι, δεν υπήρχε μια εντολή από τον Αναστόπουλο να κάνει ένα στόπο από μέση και μακρινή απόσταση. Που το επιχείρησε ο Αστέρας, έστω και να ήταν άστοχα σουτ. Άστοχα σουτ. Ναι, αλλά τον Γκούλιτς μπήκε με μακρινό σουτ. Κόντρα. Ναι. Μπήκε μέσα ο Αργυρίου με το αριστερό, πλάσαρε. Ο Διούδης μια φάση όφιλε να είναι καλό, δεν ήταν. Στρώθηκε στον Φελίπη σε κενή αιστεία 1-1. Και να πω κάτι, αν ο Άρης δεν έβαζε αυτό το τυχερό γκολ, θα το έχανε το μάτς. Έμενε από δυνάμεις. Μετά το 65 έμεινε από δυνάμεις. Δεν έκανε τίποτα όπως αποφάσεις. Ο Διούδης δεν είχε αποφάσεις. Η χώρα είναι λίγη. Μικρό γήπεδο. Μικρό γήπεδο. Κατοστάρι είναι. Μπορεί και κάτω από 100 μέτρα. Στο μήκος ναι. Το πλάτος δεν άστο. Το πλάτος είναι, ναι. Τραγικό. 60 μέτρα, ναι, δεν ξέρω. Θα μας πούν και άνθρωποι του γηπέδου. Πολύ καλή φυσιογνωμίες, ρε φίλε. Πολύ γούσταρα σήμερα. Άγρια Δύση. Η Άγρια Δύση. Far West. Πολύ μ' άρεσε σήμερα το Far West εκεί πέρα. Η χοντρή, αυτή πώς τη λέγανε. Την νοσηλεύτρια την είδες. Την νοσηλεύτρια, η χοντρή, ρε φίλε. Εγώ από την καημένη. Εγώ πιστεύω ότι ο Ταυλαρίδης είδε τη χοντρή και σηκώθηκε όταν χτύπησε. Σου λέει καλύτερα. Τη χοντρή είναι η καημένη. Είδες εργαζόμενη όμως η καημένη εκεί πέρα στο μεροκάμα, το είδες. Εντάξει. Κάτι ιστορίες, ρε φίλε. Κάτι μούρες, κάτι. Νομίζω θα ξαναέρθει στο γήπεδο. Και Απόλλωνα και Λαμία. Και Λαμία, δεύτερο γύρο. Ναι, βέβαια. Θα πάμε τώρα εκεί πέρα με Απόλλωνα και Λαμία. Ο Αναστόπουλος άφησε μια αιχμή. Ελπίζω να έχουν το ίδιο πάθος και με τις υπόλοιπες ομάδες. Δηλαδή, σαν να έλεγε ότι έπαιξαν με υπέρμετρο πάθος. Ήταν και ο Νύκταρης στο γήπεδο, δεν τον είδα να βοηθάει καθόλου. Ήταν όντως, δεν τον πήρα χαμπάρι. Δεν τον πήρα στο χαμπάρι. Έκανε κακό στον Άρη ο Νύκταρης. Έκανε κακό στον Άρη. Εγώ μιλούσα με τον Γρόλιο. Στα περιβόλια με τα χανιά. Ξέρεις τι με ο Γρόλιος. Γιατί αν κάνω μια δουλειά και θέλω τον Γρόλιο βοήθεια. Ξέρεις τι με είπε ο Γρόλιος. Είναι αγκουάρι μου σαν να ξέρω εγώ ένα δικαστή και να φωνάζω δικαστής είναι δικός μου άνθρωπος. Αυτό έκανε ο Νύκταρης. Τι φωνάζεις. Μη φωνάζεις. Άμα να το κάνεις, κάντο. Στο παρασκήνιο. Ναι, μόλις είδα το πρώτο δεκάλεπτο, τέταρτο, με λέει ο Στέφανος. Τσάμπα, λέει, ο Νύκταρης είναι εδώ. Ναι, δεν ξέρω. Στο ημίχρονο δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Τσάμπα, ρε φίλε. Λοιπόν, του κορμιά πέφτανε δυνατό παιχνίδι. Πολύ δυνατό. Πολλές μονομαχίες. Και όχι αντιαθλητικό. Ούτε είχε λίγες κάρτες. Ούτε από τη μια ομάδα, ούτε από την άλλη ομάδα. Αυτό ήτανε είναι ευχάριστο. Παιδιά. Μπράβο τα παιδιά. Εγώ θα δώσω συγχαρητήρια. Δεν είχε τραυματισμούς. Σε όλα τα παιδιά που παίξανε δυνατά, αλλά όχι αντιαθλητικά. Δηλαδή, δεν είδα κανένας να πηγαίνει με τις τάπες. Ούτε αλήτικα παιδιά του Αγροτικού Αστέρα να πάνε αλήταρα. Είναι καλοί χαρακτήρες όλοι, να ξέρεις. Δυνατά παιδιά, όχι όμως αντιαθλητικά. Και του Άρη δεν κάνω. Νομίζω σήμερα ο Αγροτικός Αστέρας. Μ' αρέσουν οι δυνατοί παίχτες. Κέρδισε πολύ κοινό, Σήμερα. Ο Αγροτικός Αστέρας. Εγώ δεν περίμενα ότι ο Αστέρας έχει τόσο κοινό.
Όχι, κέρδισε πολύ... και κοινό. Δηλαδή το 88-90 που ήμουν εγώ εκεί και τα λοιπά και παρακολουθούσα και πιο παλιά, δεν νομίζω να είχε τόσο κοινό ο Αστέρας. Στο γήπεδό του. Ναι, δεν νομίζω να είχε. Στο ξερό. Όχι, δεν είχε. Δεν είχε. Ε? Δεν είχε. Και είχε και ο Μαδάρα δεκαετία του 80. Αρχές δεκαετίας 80. Δεν ήταν που είχε τερματίσει τρίτος. Τρίτος, 83-84. 83-84, ναι. Ναι, 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 ναι. Ήτανε με Γιφτάκηδες, με Παπακουσταντίνου, με Πεκταράδες, με Παπαδόπουλο, τερματοφύλακα του Ηρακλή που... τον Τάσο. Τον Τάσο, αν θυμάμαι καλά, ναι. Ενιαία Β' Εθνική, είχε πάει και στον Αλμοπάρη Δίας ο συγχωρεμένος ο Τάσος, ο Παπαδόπουλος. Ενιαία Β' Εθνική, είμαι ο Μαδάρες. Πρώτη χρονιά. Με γήπεδα 5.000 κόσμο. Νομίζω Πυρικός και Παναχαϊκή είχαν ανέβει εκείνη τη χρονιά από τη Β' Εθνική. Αν θυμάμαι. Ενιαία, η Ξάνθη ήταν. Η Ξάνθη. Ο ΑΟ Ξάνθης ήταν. Ωραίο πρωτάθλημα. Με Κατσιαγόν ιδανικό τερματοφύλακα. Πόσα γήπεδα στη Β' Εθνική ήταν με χόρτο. Τα πιο πρώτα ήταν ξερά. Να τα κάνω, ρε. Και τι έγινε που ήταν ξερά. Χαλή και ξερό. Προοδευτική είχε. Ιωνικό είχε. Γιάννενα είχε. Πιερικό είχε. Αγιάναχα... Νάουσα είχε. Ανέκανε Βέρεια πόρτο. Είχε. Καστοριά είχε. Ξέρω. Ρόδο είχε. Ρόδο. Διαγόρα Ρόδου είχε. Καβάλες. Καβάλα είχε. Αοξάνθη είχε. Πανσεραϊκός ενίοτε ήταν. Πανσεραϊκός πάρα... ήταν με Πατζιαρά τερματοφύλακα εκείνη τη χρονιά. Είχε. Ο Μαδάρα. Βέβαια. Κάτσε να σου πω ποιες άλλες ομάδες ήταν. Αιωλικό Μυτιλίνης είχε. Τη σεζόν 83-84. 83-84. Αιωλικό μου Μυτιλίνης με Μανούσο. Ο Πανσεραϊκός έπαιζε στην Α Εθνική το 83-84. Γιατί έχει κάνει διπλό Ηρακλής εκεί πέρα μέσα. 1-2-3, δεν θυμάμαι. Εκείνη τη χρονιά πρέπει να ήταν. Όχι, το 2-3 με Αλέφαντο ήταν που ήταν και ψιλοπιασμένο ήταν εκείνο. Ναι. Ναι. 2-0 και έγινε 2-3. Το 85-86. Όχι, το 87-88. 87-88. Πανηγύριζε ο Αλέφαντος σε πιασμένο μάτς. Τι να σε κάνω, έχω ξέρω, αλλά δεν λέω. Λοιπόν, 9.55, 16 Φεβρουαρίου του 2017, ξημέρωμα. Τσίκνο Πέμπτη σήμερα. Α, αυτές βλακίες τώρα. Τι ταβέρνες θα κάνουν sold out. Ραπ να φανταστώ, στον γκολ του Άρη τον Στέφανο ούτε καν τον κοίταξαν, σε αντίθεση με την κοπέλα. Μπα όχι, κοίταξε, ο Στέφανος είναι ένας άνθρωπος πολύ ευχάριστος. Έκανε πλάκα και με το κοινό. Πλάκα με το κοινό, το γέλιο που ρίξαμε, δεν μπορεί να φανταστείς. Δηλαδή ήταν και κάτι αγροτική, που ήταν και άγριοι. Αλλά εγώ τους έκανα. Πώς παιχνίδι. Τους έκανα παιχνίδι, ναι. Ήταν ένας άγριος μπροστά μου και έπαιζε παλιά και μπάλα στον αγροτικό. Θα ξεχνάω το όνομά του. Οικογενειάρχης, αλλά πάει στο γήπεδο. Ένας Βενζινάς, ένα γαϊδούρι ήταν εκεί αριστερά, με μια πολύ μεταλλική φωνή, αλλά όχι αλήτικα βρισίματα και τέτοια, να ξέρεις. Και μου λέει, ξέρεις, λέει, πήρα λέει κιλά, λέει, αυτό που λέει τώρα τελευταία, με λέει αυτός. Λέω, καλά σε βλέπω. Όχι, λέει, ήμουν, λέει, πιο αδύνατος, ξέρεις, λέει, γιατί. Λέω, γιατί. Παλιά, λέει, έπαιρνα, λέει, στα μάτια του Αγροτικού Αστέρα, περπατούσα από τη μία αυτή στην άλλη. Είχα τον επόπτη. Μετά είχα, λέει, τον διαιτητή. Πήγαινα, ερχόμουνα, ένα 4 χιλιόμετρα τα έβγαζα, λέει. Στο πήγαινε, έλα, 90 λεπτά. Πάνε, έλα. Και δύο φορές την Κυριακή. Κάθε Κυριακή λέει έκανα την προπόνηση. Τι γέλιο, ρε φίλε. Εκείνο τον Κοτσιάφτη, τι τον έλεγαν τον Κοτσιάφτη. Δεν πηδήχθηκε, ρε, του Αγίου Βαλεντίνου. Τον έλεγαν τον Κοτσιάφτη, ρε φίλε. Βέβαια, να σου πω σε κάποιες φάσεις, ναι, δεν άφηνε πλεονέκτημα. Ποιος? Έκοψε, το ρυθμό. Ναι, έκοψε το ρυθμό. Δεν άφηνε πλεονέκτημα. Όχι μπάλα να στηθεί εκεί, όχι τσουλάει μπάλα. Άσε να δούμε μπάλα, ρε Κοτσιάφτη. Φυσιογνωμία τρομερή. Ναι, είναι ξενέρωτη, πες τα ρε γιατρέ. Ξενέρωτη να πούμε. Πιο πολύ να φανεί αυτό στην κάμερα. Ναι. Μην χάσει. Ναι. Στην άρτα, ξέρω εγώ, η γυναίκα του εγκομενά του την εικόνα του. Ναι. Δεν τηλεοπτικό το μάτς. Τηλεοπτικό το μάτς. Απίστευτο. Σωστό. Τραγικός. Και νομίζω σε κάποιες φάσεις έκοψε. Αντιθέτως, το Αγροτικό Αστέρα πιο πολύ τον Άρη ευνόησε. Και είδα κανένα δυο τις λαμίες εκεί. Παράγοντες. Ναι. Εντάξει. Αύριο τα παιδιά παίζουν σέρις. Να μην κάνουν μια ενδιάμεση στάση. Έκανε στάση, ναι. Να μην δουν το μάτς. Μα δεν κακό. Μα είμαστε κακό. Υπέρ. Ναι. Εμείς είμαστε υπέρ. Και πάντως δικαιώνεται το ρεπορτάζ που έκανες την προηγούμενη εβδομάδα ότι άκουσες τον πρόεδρο του Αστέρα να φανατίζει το κοινό και τους παίκτες του κτλ. Γιάννικη κτλ. Ότι να. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, αυτή ήταν η αλήθεια. Δηλαδή... Στο μάτι του Κισαμικό, στο 4-0. Ναι, στο 4-0. Το Σάββατο. Τους άκουσες να είναι ιδιαίτερα έτσι. Ήταν μια φανατισμένη ατμόσφαιρα. Ναι. Προετοιμαζόντουσαν για το μάτι της Τετάρτης. Και τελικά από ό,τι φάνηκε από την εικόνα του παιχνιδιού. 6 καντίνες έξω από το γήπεδο. 6 καντίνες, δεν Λουκάνικο Σερών. Ναι, είχε έτσι πολύ. Είναι, το... Είχε σπόρι μαύρο 1 ευρώ 7 σπόρι για το σακουλάκι. είχε ωραία πράγματα. Πόσο καιρό έχεις να πας σε γήπεδο. Να το νιώσεις ως ατμόσφαιρα. Κάνα εξάμηνο, εφτάμηνο,
Πού είχες πάει πριν? Είχα πάει πάνω μη. Είχα πάει ερασιτεχνικά. Ερασιτεχνικό. Είχα πάει Καβάλα να δω. Είχα πάει Καλαμαριά. Είχα πάει. Ναι. Πάντως δεν έχει μια ιδιαίτερη γοητεία η χαμηλή κατηγορία. Ε? Η χαμηλή κατηγορία. Η Β' Γ' Εθνική δεν έχει μια ιδιαίτερη ομορφιά. Εμένα φίλε μου αρέσουν οι καλτ καταστάσεις να πάω στο γήπεδο. Έχασε βέβαια στη Χαλάστρα. Δεν μπορώ τώρα να πάω τώρα να έρθει ο άλλος. Να Χαλάστρα να πάω να δω Καμπανιακό. Ας πούμε με την Καλαμαριά. Έγινε εκεί το έλα να δεις. Του κουτρούλιο γάμος. Να δω. Show. Ναι, να δω Καλαμαριά δόξα τώρα. 9 Απριλίου, 4 ώρα το μεσημέρι. Του κουτρούλιο γάμος. Μα θα γίνει, ούτε ναι, ή άλλο. Να γίνει του κουτρούλιο γάμος. Στο Βόλο σε ένα μήνα, Ολυμπιακός Βόλο από όλο ένα Λάρισα. Δεν με τραβάνε. Οι Βολιώτες και οι Λαρισαίοι δεν με τραβάνε. Ωραίο δεν με τραβάει η Λάρισα να πάω να δω μας. Γιατί? Δεν με τραβάει να πάω να δω ο Θεσσαλικό αυτό. Δεν ξέρω, δεν με τραβάει. Γιατί, τι έχεις με τους Θεσσαλούς? Όχι, δεν με τραβάει, δεν έχω τίποτα. Α. Δηλαδή καρδίτσα. Τρίκαλα, αυτό πέσα σήμερα. Δεν πάω. Δεν πάω. 2-0 δεν έλεξε. Και έρθαν τα τρίκαλα, ναι. 2-0. Δεν πάω, δεν με τραβάει. Έχει με να τραβάει. Κάνει διπλό η καρδίτσα η αναγέννηση επί του out ναι. Μετά 30 χρόνια. Ναι. Και αυτό γίνει σε ουδέτερο. Ναι. Δηλαδή με στα τρίκαλα έχει να κερδίσει. Η καρδίτσα. Πάρα πολλά χρόνια. Άλλη ιστορία η καρδίτσα. Έχουμε ξεχάσει πότε και έρθει τελευταία φορά. Η καρδίτσα είναι σαν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Η καρδίτσα. Δεν έχει παίξει ποτέ αλφα εθνική. Όλη η Σαλέα έχει παίξει αλφα εθνική, ναι. Μόνο η καρδίτσα δεν έπαιξε. Ναι. Με σήμα το φυσουριοδρέπανο η καρδίτσα. Σαν τους κομμουνιστές του ΚΚΚ είναι. Και είναι η πιο παλιά ομάδα της Θεσσαλίας, ναι. Να ξέρεις. Ναι, ναι. 1904 ίδρυση. Η αναγέννηση. Η αναγέννηση. Η ΑΣΑ. Θυμάμαι τη μεγάλη στιγμή της προηγούμενης εβδομάδας που ο γιατρός λέει συμπαθεί την Ξάνθη που έπαιξε τον ΠΑΟΚ με κλωτσίδια και τραβήγματα. Υποστήριξε κι άλλο το κόκκινο παράρτημα. Ποιο sold out στις ταβέρνες, όλη τούμπα θα είναι, λέει ο φίλος. Ναι. Που τη συμπαθεί την Ξάνθη, λέει, ναι. Ναι, τη συμπαθώ την Ξάνθη και θα συνεχίσω να τη συμπαθώ. Είναι μια ομάδα που μου βγάζει. Συμπαθεί και την Ξάνθη. Ναι. Και ο κόσμος της και οι Θρακιώτες και η ομάδα. Κρύοι είναι οι Θρακιώτες. Καθόλου κρύοι. Κρύοι είναι, δηλαδή. Καθόλου κρύοι. Καλοί άνθρωποι είναι, αλλά. Ναι, ναι, είναι ζεστοί άνθρωποι. Κρύοι άνθρωποι. Και η μουσική τους είναι λίγο. Όχι, μονότονη. Ναι. Μονότονη. Εντάξει, μην ξεχνάς ότι είναι μια. Η πατρίδα του Ορφέα. Τι Ορφέα? Στην αρχαία Ελλάδα ο Ορφέας ήταν ο πατέρας της μουσικής. Ορφέας, ναι. Η πατρίδα του Διονύσου. Του Διονύση. Του Διονύσου. Του, Διονύσου. Του θεού της διασκέδασης. Ναι. Δηλαδή ήταν ένας τόπος ο ευλογημένος. Ναι. Σαν φυσική ομορφιά και το βουνό της Ροδόπης είναι πάρα πολύ όμορφο. Ναι. Και ο Νέστος εκεί στον ομό της Ξάνθης είναι πάρα πολύ όμορφη περιοχή. Η Βιστονίδα. Έχει όμορφα μέρη η Θράκη. Την αδικείς πολύ. Έχει η Μαρόνια. Η Μαρόνια μ' αρέσει. Όμορφο μέρος. Ναι. Και τα παράλια του Εύρου είναι όμορφα. Δίκελα. Θα μας τα πούν και άνθρωποι που μας ακούνε από εκείνη την περιοχή. Μια αγριάδα την έχει. Ναι, είναι, εμένα μου αρέσει η Θράκη. Ναι. Και οι άνθρωποι και τα εδέσματα, αυτή η μίξη δυτικής και ανατολικής κουζίνας, τα μπαχαρικά, τα μεγάλα παζάρια σε Ξάνθη και Κομωτινή. Μα πας Σάββατο να δεις και τα δύο παζάρια είναι πανέμορφα. Παζάρια. Παζάρια, πραγματικά παζάρια. Τι παζάρια δηλαδή. Θυμίζουν Ανατολή. Δηλαδή. Είναι πολύ διαφορετικές λαϊκές. Μπορεί να βρεις τα πάντα. Τα πάντα. Λαϊκές. Λαϊκές αγορές. Ναι. Και στην Ξάνθη και στην Κομωτινή του Σαββάτου. Ναι. Είναι εκπληκτικές. Έλα. Μάλιστα. Δεν το ήξερες. Εντάξει, εγώ ως άνθρωπος του ποδοσφαίρου, επειδή έχω πάει και έχω δει πολλά μάτς και της Ξάνθης και του Παθρακικού, και έχω και μια έτσι καταγωγή από εκείνη την περιοχή. Ποιος είναι, τι? Από τη μεριά της μητέρας μου. Από πού, Ξάνθη είναι? Όχι, είναι από την Ανατολική Ρωμιλία, αλλά έχουμε πάρα πολλούς συγγενείς και στη Ροδόπη και στη Ξάνθη. Θρακώνεις εσύ, γιατρέ? Μισός. Ο μπαμπάς μου πού είναι? Χαλκιδικιώτης. Ποιο μέρος? Καψοχώρα, Πευκοχώρη. Ο μπαμπάς είναι από το Πευκοχώρη και έχει το σπίτι εκεί. Μάλιστα. Μα, δεν το ήξερα. Αχαλκιδικιώτης είναι ο μπαμπάς. Ναι, ναι. Και είναι Αριανός. Ναι. Πώς έγινε, προγκάλι έγινε Αριανός αυτός. Ο πατέρας μου όταν ήρθε και. Πότε είναι 60 ο μπαμπάς. 60 ακριβώς. 60. Το 67 που ήρθαν οι γονείς του Θεσσαλονίκη, νοικιάσαν εκεί στην περιοχή Εγνατία με Μαρτίου. Πότε είναι γεννημένος, το 57. Το 57. Και το 67 γυρίσανε στη Μαρτίου. Ήρθαν εκεί στη Μαρτίου, την περιοχή της Μαρτίου, το πιο κοντινό γήπεδο, το Χαριλάου. Ναι. Λίγο μεγαλύτερος αδερφός του Αριανός ήδη. Ναι. Πήγε 2-3 φορές, είδε καλό Άρη τέλη δεκαετία 60, αρχές δεκαετία 70. Χούντα, του έμεινε. Ναι. Δεν είχε ο πατέρας μου τώρα ούτε ένιωθε. Τώρα ένα μικρό παιδί ήταν. Ναι. Όχι, η Χούντα ήταν γερός ο Άρης, αυτό λέω. Α, εννοεί σαν ομάδα. Ναι, ναι. Ήταν ελκυστικός. Ναι, βέβαια. Για ένα νέο παιδί που έρχεται από τη Χαλκιδική. Ναι, σαν εικόνα, ναι, σαν παράσταση. Ναι, εντάξει. Αν και ο πατέρας μου πήγαινε σε όλα τα γήπεδα, δεν είχε διάκριση. Και είναι Αριανός. Είναι Αριανός, ναι, τότε. Τώρα... Προλάβε το κύπελο, το θυμάται. Ναι. Έχει και φίλους από την ομάδα του Άρη, τον Μανώλη τον Κεραμιδά. Εντάξει, τώρα δεν θυμάμαι και άλλους παλεμάχους της ομάδας. Τους ξέρει προσωπικά. Πολύ γέροι τώρα αυτοί είναι. Εντάξει.
Σήμερα στενοχωρήθηκε. Ποιος? Ο πατέρας μου. Πού το είδε το μάτς? Τηλεοπτικά. Σπίτι. Σπίτι, ναι. Ήταν λίγο αρρωστούλης, δεν ήρθε στο γήπεδο. Γρατζούνα και ο λαιμός του. Ναι, εντάξει. Εντάξει, τα γνωστά. Και το είδε σπίτι, ε. Τι σου είπε? Δεν γίνεται να προηγείσαι και να μην κερδίζει το μάτς. Κάτσε ρε φίλε, παίζουν και άλλοι. Πες το πώς θα γίνει. Εντάξει, απογοητεύτηκε. Οι άλλοι δεν έχουν δηλαδή. Ψυχή. Ψυχή. Έχουν. Τριανταφυλάκος και ο Γκέρκιος λυσάξανε. Δεν παίξαν καλά όμως. Πολύ. Παίξαν δυνατά. Παίξαν πολύ δυνατά. Ναι, παίξαν πάρα πολύ δυνατά. Και οι δύο. Παίξαν πάρα πολύ δυνατά και οι δύο. Ναι, ρε. Παίξανε δυνατά και οι δύο. Oh. Τι παίξανε δυνατά και οι δύο. Νάτος. Νάτος. Είστε οι MVP'δες της Σκάουτ Κερκίδας. Η Sherlock Holmes του γηπέδου Γοντικάκης. Ο Γοντικάκης ποιος είναι? Ο ιδρυτής του Αγροτικού Αστέρα. Α, μπράβο, τον τιμήσανε, μπράβο. Και δώσανε το όνομα. Κάλτσες και οι δυο, κάλτσες, είστε κάλτσες. Κριτική σου προέλευσης. Κάλτσες. Σόγαμπρος τον Εύωσμο. Σόγαμπρος. Σόγαμπρος. Α, μάλιστα. Ο οποίος ήταν ο ιδρυτής του Αγροτικού Αστέρα. Έλα. Ναι, έτσι. Βασίλη. Ακούω. Εσύ με τον Κόρντομπα πηγαίνουμε και βρίσκω φιλαράκι μου αστυνομικό από το Γάζωρο και του βάλανε τα μάξι δίπλα ρε φίλε εκεί που είχαν το τέτοιο να πούμε το περιφολικό ρε δεν τρέπεται λίγο παλιόπεδο. Όλα δουλεύουν υπέρ του Κώστα. Τι να κάνουμε. Όλα υπέρ του ρε φίλε. Όλα. Από το Γάζωρο αστυνομικός. Ναι ρε τα καλύτερα παιδιά ρε. Τα καλύτερα παιδιά. Μας άφησε παρκάρα μου άνθρωπος εκεί. Να δούμε αν αύριο θα είναι καλά παιδιά η Σερέι βέβαια γιατί Λαμία έρχεται με δώρα. Η Λαμία σήμερα στον Εύωσμο κουβάλισε δώρα. Ωραία. Λέγε. Μια χαρά ήταν. Μια χαρά ήταν η Λαμία. Η Λαμία είναι μια χαρά. Και η δώρα να μοιράζει, καλά ξηγείται και θα μοιράζει. Έτσι, σήμερα η πίστη μοιράζει. Είσαι ο παδός του Αγροτικού Αστέρος. Τελείωσε, το ξέρω αυτό. Ποιο, εγώ? Ναι, θα πηγαίνουμε στο γήπεδο, το είπαμε. Μας άρεσε. Η Κερκιδάρα είναι κάλτη εκεί πέρα. Τέλος. Πετάγεται ένας κοντός καμιά 700 κιλά λέει ουρσούζι. Καταραμένε μου λέει. Γιατί ρε φίλε καταραμένος το λέω. Σε είδα σε τζιμισκή πριν 15-20 μέρες λέει και στραμπούληξα το πόδι μου. Λέω εγώ σε αυτή ώρα που σε 250 κιλά μου βάλει. Πολύ κάλτη ιστορία φίλε. Μπράβο. Μπράβο τον Αγροτικό Αστέρα. Αυτό το παλικάρι που ήταν μπροστά μας που του λέει έβαλα κιλά ξέρω εγώ. Είναι που έπαιρνε τα μάτς όλο το τέτοιο τη σειρά, την κερκίδα πάνω κάτω και έβριζε το λάτσμα, λέει πάνω κάτω 90 λεπτά και έγραφα 4 χιλιόμετρα. Μα είσαι σε απόσταση να πνέσεις από το λάτσμα, τον πιάνεις άνετα. Ναι, ρε, φίλε. Το γραφώνεις ναι, εκεί πέρα και... Σε ακούει ο παίχτης. Ναι, εννοείται. Ναι, ένας έβριζε τον μπαμπά του Διούδη. Έλεγε. Ου Διούδη τον μπαμπά σου τον εφοριακό. Κάποια 10 φορές. Ούρε Διούδη τον μπαμπά σου τον εφοριακό. Ναι, έχει ρίξει. Τα πινελίκια στον παπά του Διούδη, στον δρόμο που φεύγουμε, κάνω μια ανοίγμα. Βλέπω τον παπά του Διούδη συνοδηγό σε ένα μάτς. Τι έγινε, το λέω. Το συναντήσαμε, φίλε, εκεί πέρα. Είδε ο Στάδης πώς σηκώθηκε, ρε φίλε, όταν χτύπησε. Ποιο? Ο Ταυλαρίδης πώς σηκώθηκε. Ο Ταυλαρίδης σηκώθηκε γιατί είδε τη χοντρία πάνω στην νοσοκόμα και σου λέει, κάτσε να σηκωθώ γιατί δεν με βλέπω καλά. Σφιχτός ήσουνα, σφιχτός. Ωραία. Κοίταξε. Βασίλη, ποδοσφαιρικά, πώς τα είδε στα χάφρε, φίλε. Εγώ γιατί δεν μπορώ να καταλάβω ότι παίζει ένας Μπούρμπος με ψυχή, ένας Παυλίδης με ψυχή, ένας Ήλιτς και οι υπόλοιποι είναι χώμα, ρε φίλε. Γιατί ρε φίλε, μπορείς να το εξηγήσεις. Γιατί ρε πες εσύ, έχω την αίσθηση ότι ξενερώνουν το περιβάλλον το ποδοσφαιρικό. Όταν κάποιοι ναι. ποδοσφαιριστές έχουν κάνει μια συγκεκριμένη πορεία και έχουν παίξει ναι. σε πολύ υψηλότερο επίπεδο, όταν έρχονται σε μια ηλικία συγκεκριμένη και. Ούτε οι απολαυές τους είναι ιδιαίτερα μεγάλες για να τους δώσει κίνητρο να παίξουν. Σου λέει τώρα γιατί να βάλω τα πόδια μου στη φωτιά. Λείπει το κίνητρο από τον Άρη. Από τους ποδοσφαιριστές του Άρη. Λείπει το κίνητρο. Γιατί αυτοί, που αναφέρω, γιατί αυτοί που σου αναφέρω έχουν παίξει μπάλα και παραμένουν ακόμα ρε. Ο Παυλίδης τώρα προσπαθεί να αναδειχθεί. Όχι, ο Παυλίδης δεν αλλάζει ευκαιρίες. Ο Μπούρμπος είναι φιλότιμος, το γνωρίζουμε. Ρε παιδιά, ο Παυλίδης. Ο Παυλίδης στη Βέρεια πιο μπροστά έπαιζε. Και ο Πίτου Γκαρσία. Δεν πήρε πολλές συμμετοχές. Ναι, δεν πήρε πολλές. Ο Πίτου Γκαρσία ξέρουμε ότι είναι soft, ρε παιδί μου. Αυτό που είναι να δώσει θα του δώσει. Αλλά εγώ απορώ, ρε παιδί μου, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν παίζει. Αυτός ο Μπαργκάλ έμεινε στάσιμος. Λες και έτσι ο Τάτος φοβόταν το πόδι σήμερα. Ο Τάτος εντάξει. Φοβόταν το πόδι, το λέω εγώ. Φοβόταν το πόδι. Φοβόταν το πόδι, το λέω. Που δεν μασάω ήταν ο Ήλιτς πάλι, ρε φίλε. Για το Σόουζα δεν άκουσα άποψη. Ο Σόουζα καλός, καλός ο Σόουζα, μ' αρέσει εμένα.
Το είχε πάλι φιλόδοξο. Για εξάρι μπορεί να παίξει. Εγώ νομίζω ότι. Ναι, ρε φίλε, εγώ το γουστάρω πολύ. Πολύ το γουστάρω. Πολύ το γουστάρω. Έχει χρήση και των δύο ποδιών. Καλή αντίληψη, καλή μεταβίβαση μακρινή. Ας το δοκιμάσει ο κύριος Αναστόπουλος. Λοιπόν, άστε τώρα τον Αναστόπουλο και τον Άρη και πάμε αύριο στο μεγάλο μάτς. Σέρες Λαμία. Όχι, ρε. Αυτό είναι το μεγάλο. Τι πάω ξάλκι. Αυτό είναι. Έλα, ρε, γιατρέ. Έγλει. Τώρα, μα ίντρικα και αντιπαράθεση εκεί είναι. Και πώ εδώ λέει θα έρθουν οι Σκοπιανοί, θα προκαλέσουν. Τώρα αυτά είναι 32 του γυρό παλί και έχει παίξει και κουτσί Μαρία. Σιγά τώρα. Τίποτα δεν γιατί το λε αυτό, ρε, γιατρέ. Άμα την απεκλείσει, δηλαδή ο Πάο θα είναι μεγάλη νίκη, να πούμε. Εντάξει, θα είναι μια πρόξη η οποία θα δώσει έγκλη γιατί αποκλείσει ομάδα τη Μπουντεσλίγκα. Αλλά θα πάει στη φάση των 16. Ναι. Άντε τα βάνει 8. Ναι. Δεν μπορεί παραπάνω. Άσχημα είναι. Τα βάνει, εντάξει. Μπορεί δεν έχει εδώ πέρα Σκοπιανή τώρα ιστορίες. Θα έχει μέσα 30 χιλιάρικα η Τούμπα να πούμε κι όλοι. Έλα ρε και η Τούμπα τώρα. Από τους 30.000. Σκοπιανή τώρα. Να σου πω κάτι τώρα μεταξύ μας. 30.000 θα είναι στην Τούμπα. Ή 1.500 θα είναι. Κάτσε, εγώ θα σου αφαιρέσω τώρα. Περίμενε. Καινές θέσεις δεν θα έχουμε. Όχι. Στο λέω. Καθόλου καινές θέσεις. Λέει ο Κουλιανός, ωραία είναι η Θράκη, λέει. Ναι. Αλλά ο Πανόπουλος αποκλείεται να είναι Θρακιώτης γιατί η Ξάδη δεν μας αρέσει εξαιτίας του εδώ και πολλά χρόνια. Αχα. Δεν ανοίγει τα ποδάρια στον ΠΑΟΚ. Κοίταξε, εγώ έχω μια απορία. Yeah. Η Ξάρφη έχει καμία υποχρέωση να χάσει από τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τον Ηρακλή. Ο άλλο λέει ο Κουλιανός. Καμία ρε φίλε, Βασιλείο. Καμία. Καμία και από τη στιγμή είναι. Που είναι πιο κοντά αγωνιστικά στον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τον Ηρακλή, κάποιες φορές είναι και καλύτερη ομάδα. Για ποιο λόγο να μην μέσα να τους κερδίσεις. Λοιπόν, άκου εδώ εμένα. 30.000 αύριο ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Ωραία. Πάμε, λοιπόν. Μείον 1.200 Γερμανοί. Ναι. Μείον 4.000 Αλβανοί. ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Στον ΠΑΟΞ. Μείον. Γυναίκες. Ναι, οι γυναίκες πιάνονται. Μείον 2.500 Ρώσοι, πώς το λένε. Γεωργιανοί, Παοξίδες κτλ. Πάμε στου 22, ναι, πάμε στους 22.300. Ναι. Από τους 22.300, οι 2.000 θα είναι από την Νότια Ελλάδα. Πάμε στους 20.300. Από τους 20.300. Εκτός Θεσσαλονίκης. Περίμενε. Βόρεια Ελλάδα δηλαδή. Περίμενε. Σέρες, Καβάλα. Οι 5.000 είναι κομμουνιστές, οπότε είναι άπατρες, δεν τους ενδιαφέρουν τα Σκόπια, η Μακεδονία κτλ. Πάμε στους 15.000. Κάτσε ρε, περίμενε. Πάμε στους 15.300. Πάει μισή Τούμπα. Στους 15.300, λοιπόν, είναι αυτοί οι Βορειοελλαδίτες, Σέρες, Δράμα, Καβάλα, αυτό κτλ. Από αυτούς τους 15.300, ναι, από αυτούς τους 15.300 που έχουν μείνει, το πω εγώ το έργο, μείον 8.000 θα σου βάλω εγώ, μείον 8.000, είναι αυτοί που πάνε στο Γευγελί και παίζουν να πούμε καζίνα, κουμάρια, έχουν κόμενες Σκοπιανές κτλ. Οι χίλια από αυτούς, ένα λεπτό ρε παιδιά, οι χίλια από αυτούς είναι αυτοί οι οποίοι έχουν γκόμενες Σκοπιανές. Για 6.000 άτομα τώρα θα κάνουμε φασαρία. Πάμε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Λαπτούπολη. Αγοράζουμε και πουλάμε μεταχειρισμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, towers, οθόνες, tablet, laptop και iPhone κινητά τηλέφωνα με εγγύηση ενός έτους. Μετρητά στο χέρι άμεσα. Ακόμη, service PC, laptop και κινητά τηλέφωνα και επισκευές σε μητρικές πλακέτες και κάρτες γραφικών. Λαπτούπολη. Βίκτορος Ουγκό 14. Τηλέφωνο 2310-555-093. Λαπτούπολη. Σε ρυθμούς τεχνολογίας και χτυπάς το κέντρο της οικονομίας. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα.
Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Από τους 6.300 ή 4.000 ασουρωμένοι. Ρετσίνες, μπύρες, ιστορίες. Ξυκνοπέμπθα, ναι. Θα έχουν πιει. Αργά και το μάτς. 2.000 ντεμεκ πατριώτες, σαν τον άλλο τον Χρυσαυγίτη, τον Αριανό, τον του Μουστάκια, τον ξάδερφο. Ο ντεμεκ πατριώτης και τα λοιπά. Πρώην στρατιωτικός που το έριξε να πούμε στην, στο Ζεμπέκικο. Ναι, Πασόκ και τα λοιπά. Δεν έχει το DNA του πατριώτη, τα γαμδίδεν. Σιγά τι, το όνομα το χάσαμε των Σκοπίων. Το είπε και ο Μητσοτάκης τότε. Τι πάει το όνομα, το χάσαμε. Όχι, θα το πάρουμε, θα το κάνουμε. Τέλος πάντων, εμένα, αφού το πιάσαμε το θέμα αυτό, δεν με νοιάζει το όνομα. Εμένα με νοιάζει που χάσαμε τα εργοστάσια. Χάσαμε την παραγωγικότητα. Χάσαμε εκεί το όνομα. Μεταφράζεται ότι χάσαμε το εμπόριο. Γιατρέ. Το εμπόριο χάσαμε. Το πήγες από εκεί, το πήγες. Το εμπόριο χάσαμε. Το οποίο το Σκοπιανή τώρα. Κάνει μάλλον Σκοπιανή τώρα να μας πάρουν τη Μακεδονία. Τη Μακεδονία μας. Δεν μας την πήραν. Όλα τα εργοστάσια φύγαν. Όλες οι επιχειρήσεις φύγαν. Όλες οι πολυεθνικές φύγανε. Όλες οι ατομικές επιχειρήσεις φύγανε. Στα Βαλκάνια. Στο όνομα θα κολλήσω, γκόρε. Συνέχισε τώρα. Και ανοίγω γραμμές. 90-90-90. Θα σκαλώσω γκόρε στο όνομα. Ξεκίνησε ποδοσφαιρικά και το πιέζει τώρα για τα εργοστάσια. Θα πιάνω τώρα. Θα πάρουν τη Μέρκελ και θα βάλουν. Άλλο τώρα. Κάσε τώρα ποδοσφαιρικά τώρα. Να μην πει ο γιατρός θέλω. Αυτό που είπε ο Γιαννάκης εχθές, τρία στόπερ, δύο κόφτες, δύο φτερά και τριάδα μπροστά. Με Τζαλμά, Μιστακίδη και Ενρίκε μπροστά. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Για πες, γιατρέ. Οι παίχτες οι οποίοι έχουν υψηλότερες πωλήσεις. 2-31-0, εγώ να πω, 90. Είναι παίχτες της μεσοεπιθετικής γραμμής. Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. 90-90-90, 98-80-90 και 9-55 και ενώ στο 54-3-4. Ο ΠΑΟΚ έχει την ευλογία. Ναι. Ναι. Να έχει ένα σχετικά εύκολο παιχνίδι την Κυριακή για να μπορεί να κάνει καλό rotation. Πάμε. Η δική μου άποψη είναι, επειδή αυτό το μάτς έχει περιτύλιγμα και βιτρίνα, ναι. Το 3-5-2 δεν θα πουλήσει στόπερ. Πόσες ομάδες στην Ευρώπη παίζουν το 3-5-2. Για μένα θα παίξει ή 4-2-3-1 ή 4-3-3 με στόχο και σκοπό να αναδείξει κάποιους παίχτες με υψηλή μεταπολιτική αξία. Άρα δεν πας για πρόκληση, για marketing πας. Marketing, το μάτς για πίνα είναι. Τώρα το 3-5-2 είναι άμα θες να προκληθείς. Άμα θες να πουλήσεις, επειδή πουλάνε οι παίχτες, δηλαδή το κάνεις ένα όμορφο 3-3. Ναι. Πολύ όμορφο. Ναι. Γιατί το γυρό παλίκ το έχει αυτό, είναι διοργάνωση με πολλά γκολ. Γενικότερα. Εντάξει, ναι. Και έτσι καταφέρνεις κάποιους παίχτες οι οποίοι είναι όπως ο Μιστακίδης. Όπως ο Ενρίκε που δεν τον πιστεύω τόσο πολύ, όπως ο Κάμπος, όπως ο Μάτος που είναι επιθετικογενές της ΜΠΑΚ, να τους αναδείξεις. Πιστεύεις, ναι. Και να τους βγάλεις έτσι στο παλκοσένικο. Στο 4-3-3, ναι. Στο 4-3-3 θα πουλήσεις, ας πούμε, τον Κλάους, κορυφή. Μπορεί να πουλήσεις Τσίμηρο που θα κάνει πιο πολλά τρεξίματα, να δει άλλο, ξέρω εγώ, πολλά χιλιόμετρα. Έτρεξε το μηχανάκι, θα πει, πω τι ωραία. Το Γλύκο, το Γλύκο είναι μεγάλο. Να πέσουν εσύ στη δυναστεία, να βγάλει ο Γλύκος 5-6 φορές. Μια καλή απόκρουση. Καλά τα λες. Ναι, τώρα το μάτς αυτό εμπόριο είναι. Δεν έχει. Ναι. Εντάξει, να το δεχτώ. Να πεις ότι ο ΠΑΟΚ είναι η Europa League. Άμα δούμε 4-3-3, πούμε τους ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ, πάμε για εμπόριο. Ναι. Δεν πάμε για πρόκριση. Τι πάμε. Πάμε για εμπόριο, ναι. Να χαρούμε το παιχνίδι. Είναι μια... ναι. Το αυριανό μάτς για τον ΠΑΟΚΣΙ και για τον Ολυμπιακό με την Οσμαλή είναι μια γιορτή. Βέβαια. Είναι ευκαιρία να βγάλεις την πραμάτια σου. Γιατί ξέρεις, παρακολουθούν οι άπαντες. Είναι το και ένα μάτς για τον Ολυμπιακό επικοινωνιακό. Ναι, 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 ναι. Καλά, εντάξει, το ότι παίζει με τουρκική ομάδα τώρα. Όχι. Άμα δεν πάει καλά, φταίει ο Μπέντο. Ο Μαρινάκης δεν έκανε. Εντάξει. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός και πολύ κοιτάει το παιχνίδι της Κυριακής για επικοινωνιακούς λόγους, για να δείξει την υπεροχή του στο ελληνικό πρωτάθλημα με την ΑΕΚ. Όπου εκεί θα δει μια ΑΕΚ πολύ αδυναμή, χωρίς Γκάλο και χωρίς Μπακάκι. Δεν ξέρω πού θα χρησιμοποιήσει ως δεξί μπακ, ποιον προορίζει στη θέση. Με κάτι αξίζει που μιλούσαμε, λέω ότι ο Σιμόες είναι η επικρατέστερη λύση. Δεξί μπακ. Δεν έχει δεξί μπακ. Εκτός αν έχει κάποιο καλό στην ΚΑΠΑ 20, να μας πούνε φίλοι της ΑΕΚ. Πώς θα καλύψει το κενό. Ο Ντίντακ παίζει αριστερά. Αριστερό μπακ, άλλο ποιον έχει. Τι με αριστερό πόδι να παίξει δεξιά. Να παίξει δεξιά, ναι. Οχ. Δύσκολα. Ποιο το Βαϊντάρεβιτς ας βάλει φτερό. Βαϊντάρεβιτς. Το Βαϊντάρεβιτς φτερό, φίλε. Τι να κάνουμε, ο Ολυμπιακός αύριο έχω την αίσθηση ότι θα πάει και αυτό σε ψηλό σκορ. Θα δούμε ωραίο θέμα. Βάθος πάγκο έχει ο Ολυμπιακός, ρε φίλε. Έχει και για Κυριακή και για τώρα μπορεί να παίξει. Έχει βάθος. Και ο ΠΑΟΚ για μάτσα, όπως με τη Βέρεια, έχει βάθος πάγκο για να πάρει τη Βέρεια εύκολα. Βέβαια, και με ρεζέρβες. Ναι. Οπότε νομίζω ότι αύριο είναι ευκαιρία να πουλήσει ο ΠΑΟΚ. Αν δω τον Κλάους και 4-3-3. Εντάξει.
Διπλό το βλέπω. Δεν ξέρω τι θέλει, τι θέλει η εταιρεία. Πώς το βλέπει η εταιρεία, δεν μας το έχει πει. Δεν μας είπανε. Στόχους δεν έβγαλα για το αυριανό μάτς. Ναι. Σωστό. Ναι. Βασίλη, και πριν το κλείσω, μάλλον θα σου πω, θα κλείσω και θα σχολιάσεις. Θέλω να μου πεις άποψη για τούτο ρε φίλε στη Γαλατά. Και κλείνω και σας ακούω. Πάνε γρήγορα στο σχόλιο και θα πάρουμε τον κόσμο. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ τον εκτιμώ ως προπονητή. Απλά δεν βρήκε το κατάλληλο περιβάλλον εδώ πέρα για να περάσει τις ιδέες του και το κατάλληλο υλικό. Αδικήθηκε από το υλικό του και από τους δημοσιογράφους. Πολύ κριτική. Να μου πεις, Τουρκία διαφοροποιείται από την Ελλάδα. Νομίζω είναι τάλε κουάλε με εμάς οι Τούρκοι. Εκεί θα δυσκολευτεί. Δεν ταιριάζει. Πάμε κόσμο. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Έλα, Χρήστος Γεωπόνος, Λαμιάρα. Γεια σου, Λαμιάρα. Τι κάνουμε, θα πάμε αύριο Σέρες? Όχι, έχω ανηλυμένες υποχρεώσεις, δεν μπορώ να είμαι εκεί. Είναι και νωρίς το μεσημέρι το παιχνίδι. Ναι. Πάντως, 1.44 e-book που το δίνουν το διπλό, με γλυκά ή χωρίς γλυκά και τρεις απουσίες Πανσεραϊκός που έχει να χτυπήσει το παιχνίδι με την Κισαμικό. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Λοιπόν, ένα αυτό. Εγώ θέλω να πω, να σχολιάσω το εξής. Εάν αυτή τη στιγμή γινόταν play-off στην Football League, οι έξι πρώτες ομάδες, αναφέρω. Ναι. Απόλλωνος Σμύρνης, Λαμία, Άρης, Αγροτικός Αστέρας, Όφη και Σπάρτη. Τα Τρίκαλα τα έβγαλες έξω? Και τα Τρίκαλα, συγγνώμη, και τα Τρίκαλα. Πιστεύετε ο Άρης θα ήταν στην πρώτη τριάδα? Όχι. Ο Άρης, παιδιά, εγώ ξέρετε τι κατάλαβα. Ο Αναστόπουλος είναι έμπειρος, αν μη τι άλλο. Όταν βλέπει ότι έχει μια ομάδα η οποία από το 60 και μετά δεν μπορεί να τρέξει. Βάζει ένα γκολ και προσπαθεί να το κρατήσει. Έχει ένα Μπούρμπο, ο οποίος για μένα αυτός ο παίκτης δεν κάνει πλέον για μπάλα. Ο Σπυρόπουλος είναι καλύτερος της Λάμιας σαν δεξί μπακ. Όπως και εγώ έχω ένα Κοτσόνι που δεν κάνει για μπακ. Θέλουμε καλύτερο. Ο Βαλιός είναι καλύτερος. Πάντως ο Κοτσόνις δεν μ' αρέσει, δεν μπορεί να στρίψει. Ο Αναστασιάδης όμως είναι εγγύηση. Ο Αναστασιάδης είναι κορυφή. Τα σερβάκια στα χάφη εκεί, τα οχτάρια μας. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ το σεντερφό του Ντουρμισάη, παιδιά, και αυτό μου πήραμε από τον Χαρναϊκό. Το Ματσουκά. Ναι. 27 χρονών, αιώνιο ταλέντο ο Ματσουκάς. Και ο Ντουρμισάη είναι 21, από τον Πανιόνιο αυτό. Ο Ντουρμισάη, παιδαράς είναι, άστο, δεν το συζητάμε. Είναι φοβερός. Ο Φερφελής. Το μόνο πρόβλημα που έχει Λαμία αυτή τη στιγμή είναι γυμναστική. Φερφελής, ο Φορ. Είναι στη Λαμία, ναι. Πολύ καλός είναι. Ναι. Τα Γιάννενα δεν έπιασε, αλλά. Νομίζω η Λαμία έχει το πλεονέκτημα να έχει τον καλύτερο τερματοφύλακα της κατηγορίας. Το Τζέναμο. Το Τζέναμο. Ναι. Βέβαια. Καλύτερος του Ταΐρη, καλύτερος του Διούδη. Το μόνο πρόβλημα που βλέπω στη Λαμία αυτή τη στιγμή. Έλλειψη βάθους. Όχι, το βάθος. Στα χαφ. Δεν έχει το εύκολο γκολ. Ναι, αλλά δέχεται και πολύ δύσκολα γκολ. Ναι, αλλά δεν έχει το εύκολο γκολ. Η Λαμία αν είχε το εύκολο γκολ, αν αποκτήσει το εύκολο γκολ, γιατί είναι και θέμα συγκυριών. Πιστεύω ότι θα κάνει περίπατο στο δεύτερο γύρο. Πώς είπαμε το όνομά σου, φίλε μου, Γεωπόνε? Χρήστο, αν περάσει το Βάντερσον στο 10 πίσω από το 4 και παίξει φτερά Βασιλόγιαν Ματσούκα, δεν είναι λίγο καλύτερη Λαμία δημιουργικά? Ο Βάντερσον θέλει χώρο από ό,τι κατάλαβα. Γι' αυτό και τον βάζει αριστερά και παίζει και τη δεξιά βάζει το Βασιλόγιαν. Θέλει λίγο χώρο. Δεν είναι δηλαδή, τυπικό εξτρέμ, είναι πιο πολύ δεκάρι ο Βάντερσον. Ναι, αλλά αριστερά όσες φορές έχει παίξει προς την αριστερή πλευρά της επίθεσης, θεωρώ ότι έχει δημιουργεί ρήγματα πιο εύκολα. Γιατί αν έχεις καταλάβει κιόλας, λόγω και των γηπέδων και της κακής κατάστασης των γηπέδων, δεν είναι χαλιά τα γήπεδα. Όχι, σίγουρα. Τα περισσότερα παιχνίδια γίνονται πολλοί παίχτες μαζεμένοι, δηλαδή γίνονται σε κλειστό χώρο. Οπότε, την ατομική ενέργεια ο Βάντερσον. Έχει την ατομική ενέργεια, αλλά θέλει και το χώρο. Θέλει και χώρο, όντως. Αυτό έχω διαπιστώσει. Τέλος πάντων, αύριο το μάτς είναι μάτς ψυχολογίας για τη Λαμία. Πεταβράκης είναι στο ρόστερ κανονικά. Ναι. Ή προτιμά Παργυρίου για την πιο ψηλό κορμί. Είναι κομπλέ η Λαμία αύριο. Έχει όλους τους παίκτες, δεν έχει προβλήματα. Θα πας, δεν θα πας. Θα πάω εγώ για το φίλο μας. Να πας και να το σχολιάσεις κιόλας. Θα το δεις το μάτς από κοντά. Πιστεύω ότι είναι ψυχολογίας περισσότερο το μάτς αύριο, διότι μετά παίζουμε με τη Σπάρτη μέσα και τελευταία. Δύσκολο εγώ τον Πανσεραϊκό, τον είδα στο Καριλάο. Πάντως σε μένα με τρομάζει λίγο. Να ρωτήσω το φίλο το Χρήστο. Η Λαμία στα γρήγορα. Πέμπτη μάτς, Κυριακή Σπάρτη. Τετάρτη είναι πολύ δύσκολο στην καρδίτσα λόγω της αντιπαλότητας. Και ξανά Κυριακή παιχνίδι με τον Γυμιακό. Μέσα 10 μέρες 4 παιχνίδια. Μπορούμε να αντέξουμε. Την προηγούμενη εβδομάδα ξεκουράστηκε όμως, δεν έπαιξε λόγω του ότι έπαιζε με τον Μανθρακηγό. Εντάξει. Θα το δούμε. Αλλά εδώ πιστεύω ότι πάμε γρήγορα σε μια ακόμα γραμμή πριν το πούμε στο διάλειμμα. Πάμε καλημέρα. Καλά, παιδιά, καλό βράδυ. Γεια χαρά. Επόμενο φίλο, καλημέρα. Έλα. Γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα. Κώστα, μπορώ να μιλήσουμε με τον γιατρό? Γιατί ρε φίλε, εννοείται. Άκουλε. Γιατρέ, έχω ένα πρόβλημα. Να σε ρωτήσω κάτι να μου του λύσεις. Ακούω.
Λοιπόν, κτηνοτρόφος είμαι. Mm-hmm. Λοιπόν, πριν 10 μέρες απέκουψα τα κατσικάκια. Τι, πριν 10 μέρες? Απέκουψα τα κατσικάκια για να αρχίσουν το άρμεγμα. Ναι, ωραία. Τι απέκουψα? Λοιπόν, σταμάτησαν να βυζέρουν, αυτό εννοεί. Ναι. Ναι. Απογαλακτισμός, οκ. Okay. Τι τώρα μπορεί να συμβαίνει με αυτό? Τι πρόβλημα να έχουμε? Έχουμε μικρόβιο, να έχουμε αγαλαξία, να πάθαμε τι? Για τι πράγμα μιλάμε, για τις κατσίκες μας? Ναι, ναι. Τι, σταμάτησε η γαλακτοπαραγωγή? Ναι, ναι, δεν έχουν γάλα. Ωραία, διαφορική διάγνωση είναι τεράστια, λύσα είναι τεράστια. Θα έρθεις, θα πάρεις έκρημα, θα κάνεις καλλιέργεια, θα δεις αν υπάρχει μαστίτιδα, κάτι να αντιμετωπίσεις. Αυτά τα ξέρω, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Είσαι σίγουρος? Σιγουρότατος. Πώς πάμε, τι χρησιμοποιούμε? Βγάζουν γάλα, αλλά πολύ λίγο. Με χέρι πάμε ή με αμελκτική μηχανή, αμελκτήριο? Με χέρι. Χέρι, ναι. Τώρα τι να σου πω, για να σταματήσει η παραγωγή γάλακτος, πολλά μπορεί να συμβαίνουν. Κακή ποιότητα διατροφής, κλίμα. Δηλαδή, και παράγοντες μπορεί να είναι χιλιδιό, να είναι λοιμώδους αιτιολογίας, να είναι διατροφικής αιτιολογίας. Να... Είναι φοβερά τα ζώα, δυνατά. Τι φυλή είναι? Είναι μούρθια με ντόπια. Και είσαι σίγουρος ότι έκανες έλεγχο για μαστίδα και είναι καθαρά? Δεν έχουνε. Δεν έχουν. Οι αδένες είναι, εντάξει. Κανονικά. Τώρα λίγο παραπάνω μου δίνουν κάθε μέρα, αλλά είναι πολύ ελάχιστο. Ένα φιλτζάκι είναι από μένα. Τώρα τι να σου πω, μπορεί να είναι ορμονικής αιτιολογίας, μπορεί να είναι χίλια δυο. Αυτό, άμα το δεις από κοντά, να το ψάξεις. Ναι. Αλλά μιλάμε για πολλές κατσίκες, έτσι δεν λέμε? Ναι. Δεν είναι μόνο μία ή δύο, είναι πολλές. Τώρα να είναι παλμάρα, ξέρω εγώ τίποτα, αλλά θα μην έχει συμπτώματα, δάκρυα. Παλμάρα, πώς τη λένε τη λοιμώδια γαλαξία? Παλμάρα, στρουμπάρα. Αυτά τα ονόματα είναι φοβερά. Τι είναι αυτά, εγώ δεν καταλαβαίνω. Είναι λίγο οι πιο λαϊκές ονομασίες κάποιων ασθενειών που αφορούν τις Αίγες ή τις προβατίνες. Η παλμάρα είναι η λοιμώδησα γαλαξία. Μικόπλασμα. Λοιπόν, αγαλάκτιε. Τι να σου θα πω. Θα επιστρέψει, λες, αν δεν έχει. Μήπως. Εγώ λέω. Μήπως διατροφή τι κάνουμε? Με τις παγωνιές. Διατροφή. Καλή. Διατροφή, λέω, καλή. Ταΐζω γερά. Τι ταΐζουμε? Χοντροειδείς, γιαρμά. Βαβακόπιτα, ναι, τι, ναι, πού εστιάζουμε? Τι γερμά? Σόγια, τα πάντα, καλαμπόκι, τα πάντα. Τα πάντα, Είναι δυνατά τα ζώα σου, λέω. Δεν μου λες, αναλογία της τροφής πώς είναι? Αναλογία της τροφής πώς είναι? Πιο πολύ μυδική, ενσύρωμα, ναι, πού? Τρώντα την ξηρά τροφή και μετά τα δίνω μυδική, ναι. Μυδική. Θέλουν πιο πολύ χονδροειδή τροφή, τουλάχιστον 60% να είναι χονδροειδή τροφή. Ποια είναι η χοντροειδή τροφή? Το γρασίδι, πώς το πω, το χόρτο. Α, το χόρτο. Φάρτες έξω από την Τούμπα έχουν να φάνε πολύ χόρτο. Κλείσε. Τι αγαπώ. Αγαπώ κτηνοτροφία. Δεν το λύσαμε το πρόβλημα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπο 78. Στον Τζαρούχα για πατσά, Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδίνι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρούχας, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. Πάμε, 90-90-90 δεύτερη ώρα. Ραπ, αύριο θα είμαι στο Καραϊσκάκι. Θυμήσου το 2-1 θα έρθει με γκολ Καρντόσο Φορτούνι. Θα την περάσουμε την Τούρκη για να το ξέρεις. Δεν το βλέπω. Μην ξεχάσεις τα 50 εισιτήρια της εφημερίδας Μίων και αυτή μόνο ο Ζέλεϊ θα είναι
και αυτός που κρατάει τον Ταούλη. Άντε και οι Σαββιδαίοι 10 νοματέοι καθαρά. Γιατρές κάνεις λάθος, λέει. Ο Ορφέας γεννήθηκε σύμφωνα με το μύθο στην Πιερία. Έζησε και τάφηκε στον Όλυμπο. Εντάξει. Δεν το ξέρω κι εγώ τώρα που γεννήθηκε ο Ορφέας. Ελληνική μυθολογία αίσθηση μου ότι γεννήθηκε στη Θράκη, στην περιοχή ναι. της Θράκης. Ο Ορφέας με την Ευρυδίκη. Καλαμαριά δόξα, ανακοίνωση παλεμάχων. Δεν τη διάβασα, δεν έχω υπόψη μου. Γνωρίζεις κάτι? Όχι, δεν έχουμε γνώση. Ναι. Θα ήθελα να τη διαβάσω. Εντάξει, ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Δεν το ξέρω, ναι. Ραπτό, είδαμε πόσο ήθελε το παιχνίδι Ξάνθη στο κύπελο. Ο γιατρός είμαι όνειρα απαντηλά. Πονάει ο ΠΑΟΚ. Θέλω σχόλιο σήμερα για το χαρακτηριστικά διάφορο Ζήλ. Δεν κάνει για ομάδα επίπεδο. Ναι, τον είδαμε τον Ζήλ. Ο Ζήλ, ρε παιδιά, εντάξει. Σαν άρρωστος ήταν. Όταν μπλέκει σε μια ομάδα από χαμηλή ανταγωνιστικότητα πρωτάθλημα όπως είναι η Premier League. Γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι ένα χρυσό κλουβί αυτή η αγγλική κατηγορία. Mm. Ομάδες μέτριες αθλητικά, χωρίς δυνατότητα διάκρισης στο θεσμό του Champions League. Καμιά ομάδα της Premier League, πιστεύω, αν μπει στο Champions League, δεν μπορεί να φτάσει μακριά ή να θέλει πάρει. Θέλει κουβέντα αυτό, γιατρέ. Πάμε στον κόσμο. Θέλει κουβέντα, θέλει εντάξει. Κουβέντα, θέλει ναι. κουβέντα. Καλημέρα. Θέλει κουβέντα. Καλημέρα. Γιατρέ μου. Ακούω. Ο Ορφέας. Έχω την εντύπωση, γιατρέ μου, ότι ήταν θάξ. Τάξ ήταν. Θάξ. Όταν λέμε θάξ, θρακιώτης δηλαδή. Θράξ. Ναι, από τη Θράκη είναι Ορφέας. Καλό, τώρα δεν αμαλώσουμε από πού ήταν Ορφέας, τώρα δεν πειράζει. Α, το γκουγκλάρουμε, το μόνο εύκολο. Από που θέλει, ας ήταν ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, ήταν εκείνη η ιστορία που έμοιαζε σαν την Παλαιά Διαθήκη όταν πήγε κάτω. Νομίζω ότι ζήτησε να γυρίσει από το θάνατο για τη γυναίκα του, για να την προστατεύσει. Όχι, όχι, περίμενε λίγο να... Χρέηγε. Ορφέας. Προστάγε δηλαδή. Συγγνώμη, όχι, λέει όντως ότι είναι μακεδονικής προέλευσης από την Πιερία. Όχι, όχι, είναι θρακιώτικη προσέγγιση αυτή. Μπλέξαμε τώρα. Δεν μας νοιάζει από πού ήταν ο Ορφέας, ρε φίλε. Από πού στο διάλογο ας ήθελε και δεν ήταν, τι μας νοιάζει. Ορφέας Ελευθερούπολης, έχεις παίξει ποτέ με εκείνη την καβάλα που... Υπάρχουν πολλές ομάδες με την επωνυμία Ορφέας στην περιοχή της Θράκης. Ξάνθη έχει. Ορφέας Ξάνθη στη Γάμα Εθνική. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν το γεγονός, γιατρέμου. Ορφέας Ξυλαγανής, έχει πολλές ομάδες. Ναι. Ήταν λέει κάποια ιστορία, κάπως μοιάζει σαν την ιστορία εκεί πέρα που λέγανε μη γυρίσεις πίσω... Γιατί άμα γυρίσεις πίσω θα μείνεις στυλιάλατος, κάπως έτσι, όταν ο Ορφέας πήγε κάτω στον κάτω κόσμο. Νομίζω να ζήτησε να γυρίσει η γυναίκα του από το θάνατο, τη δάγκωσε φίδι, σύμφωνα με το μύθο, και έπαιξε μουσική και για να φορέσει... Στον Θεό που πιστεύεις δηλαδή, κάθεσαι και ασχολείσαι με τον Ορφέα. Εγώ στο μόνο που πιστεύω είναι ο ΠΑΟΚ, από την αλήθεια. Όχι, δεν με νοιάζει, καλά κάνεις, αλλά... Θα πάμε στο κυβεδάδιο. Δηλαδή, σε προβληματίζει που γεννήθηκε ο Ορφέας. Κι αν είχε γκόμενα και γύρισε πίσω να την δει από το θάνατο. Τι σε νοιάζει εσένα. Έχεις χρόνο να ασχοληθείς με αυτά. Πώς. Ο θάνατος και η ζωή τη σχέση έχει... Σταμάτε ρε φίλε. Πράσι στις φιλοσοφίες, εδώ δεν προλαβαίνουμε να κάτσουμε τα πόδια μας στον καναπέ. Και εσύ μου λες για τον Ορφέα. Να σου πω κάτι. Ναι. Για το ο γιατρός που είναι. Ναι. Θα μπορούσα να σε βρω εγώ βέβαια εσένα εύκολα και να βρω το γιατρό για ένα σκυλάκι που έχω εγώ, το Λαμπραντόρ. Έχω ένα καφέ Λαμπραντόρ μοναδικό ρε φίλε. Ακούς γιατρέ. Θα το χαίρεσαι. Άκου ρε φίλε, είναι μοναδικό. Το βρήκα κάποτε στο δρόμο, εκεί που λέμε εμείς που είμαστε τη γειτονιά. Και πού θα το βρήκες, θα δίνεις κανένα πεντακουσάρικο να το πάρεις από τον Χατζινάκο. Σιγά μην το πλήρωνες, το βρήκες στο δρόμο. Όχι. Ναι, ναι. Απλώς το βρήκα χτυπημένο, επειδή ο γιατρός τώρα θα μπορούσε να με βοηθήσει πάρα πολύ, πραγματικά, επειδή είναι πολύ παππούς, τον έχω 12 χρόνια, προσπαθώ χοδρό το ίνι, πώς το λένε, να τον... Εκεί τα κοκαλάκια του κάπως το βλέπω, δεν μπορεί να σταθεί τη ζωή. Αφού δεν τον ταΐζεις μάλλον. Όχι, είναι και της ηλικίας κάποια πράγματα. Μπορεί να έχει διάφορα προβλήματα, είναι και μεγάλος ο σκύλος, ηλικία. Και το μεγάλο μειοσκελετικά, νευρολογικά. Εντάξει, τώρα το Λαμπραντόρ, τα retrievers έχουν ένα προσδόκιμο ζωής 12-13 χρόνια. Σε βαθιά γεράματα είναι ο σκύλος.
Ούτε κανείς πάντα και αυτό. Συγγνώμη, γιατρέ, βοήθησε με λιγάκι. Παρόλο που ήμουν ασυρματιστής εγώ στο στρατό, ξέρεις, παραμένω. Το έχω, ρε. Το έχω. Ξηρό τάφ, ξέρεις τι σημαίνει. Δεν μπορείς να το δεις εσύ. Πού υπηρέτησες, να σου πω την αλήθεια. Πού υπηρέτησες εσύ. Εγώ το ξηρό τάφ, ξέρεις, είναι... Εγώ εμένα λες. Ναι, εσένα λέω. Εγώ, φίλε, το στρατό το συγχαινόμουνα και κοίταξα να λουφάρω. Οπότε βρήκα ένα μέσον και πήγα στο ταχυδρομικό σώμα και έξινα τα φρύδια μου. Δεν το γούσταρα καθόλου το στρατό. Εγώ όταν πήγα στο στρατό... Το θεώρησα δηλαδή χαμένο χρόνο για μένα. Μπέλα μεγάλο. Αφού δεν έπαιρνα λεφτά, δεν ήμουνα και ευπατρίδης να πάω να πολεμήσω, να πάω να πέσω για την πατρίδα, ας πούμε, και τα λοιπά, γιατί έβλεπα ότι πατρίδα δεν υπάρχει, υπάρχουν εταιρείες. Ή ψηλιάστηκα από την αρχή και δεν είχα τέτοιες ευαισθησίες, ναι, για πες. Να πάω πέφτω από τα λεξίπτωτα, να σπάσω κανένα χέρι, κανένα πόδι και να μείνω κουλός. Λέγε εσύ τώρα, ναι. Μιλάς πολύ και όταν μιλάς πολύ δεν λες τίποτα. Σταμάτα να σε πω εγώ. Ναι, για πες μου να μάθω εγώ τώρα. Άκου να σου πω εγώ που δεν ξέρεις κάτι. Ναι. Όταν μιλάς εσύ πολύ, ξέρεις τι, είναι σαν να μιλές τίποτα. Άκου, εγώ στον ασύρματο, επειδή υπηρέτησα σε καταδρομές, δεν ήτανε... Δεν συγκινούμε. Όχι, πρόσεξε λίγο, ρε. Σταμάτα λιγάκι. Ναι, δεν συγκινούμε τώρα με τις καταδρομές. Όχι, περίμενα, θέλω λεπτό να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει αυτό που λένε ραδιοτηλεφωνία. Υπάρχουν μόρς. Μόρς. Δρομές. Μόνο μόρς υπάρχουν. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις... Εσύ ξέρεις δηλαδή σήματα μόρς. Εννοείται, ρε φίλε, και δεν ξέρεις. Εγώ να δεν ξέρεις τα σήματα για τα αυτοκίνητα. Πώς ξέρεις τα σήματα μόρς. Σε πάω εγώ σε 10 σήματα να τα βρεις λάθος. Άκου να σου πω, τι είναι, δεν καταλαβαίνεις τώρα. Το SOS καταλαβαίνεις πώς περιγράφεται σαν φαινόμενο ηχητικό, ας πούμε. Όχι. Da-da-da ήταν ένα τραγούδι. Δεν ξέρω από αυτά, ρε. Δεν μ' αρέσουν αυτά εμένα. Επειδή είσαι γρήγορος, ρε, εκεί θέλω να σε ψάξω και ξέρεις τι θέλω, να σε βρω και εύκαιρο. Δεν θα με βρεις ποτέ εύκαιρο. Γεια χαρά, φίλε. Εμένα εύκαιρο για να με βρεις, δύσκολα. Δεν θα με βρει εύκαιρο. Δυστυχώς. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα σας, κύριε Ραφού. Νάτος, γνώστης. Ακούω περιγραφή τώρα. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, κύριε Ραφού. Καλημέρα, Βασίλη. Λοιπόν, ιστορικά, τη χρονιά που ανέβηκε ο αγροτικός αστέρας για πρώτη φορά στην ιστορία του στη Β' Εθνική, γήπεδο με κόρτο είχε η Βέρεια, Καβάλα, Πασαραϊκός, Πυρικός και οι ομάδες από το Θεσσαλικό κάμπο, δηλαδή Ολυμπιακός, Βόλου, όχι Νίκη, στη Νέα Ιωνία, Καρδίτσα και Τρίκαλα. Ποια χρονιά ανέβηκε? 70, με το συγχωρεμένο τον Κυρνίκο, 78-79, αν δεν κάνω λάθος πρέπει να ήταν το πρωτάθλημα, 79-80 πρωτάθλημα ή 78-79. Ήταν τότε η Δέλτα Εθνική, είχε γίνει μια κατηγορία, το ειδική Δέλτα Εθνική, ανέβηκε με το συγχωρεμένο τον κύριο Νίκο Μήτρακα και ξαναγύρισε ο κύριος ο Μανώλης Κεραμίδας στην πρώτη Ξεχνάς χρονιά. Ξεχνάς επανομή Θιελασσερών. Επανομή ήταν τότε σαν του Ζένια της ήταν, γιατί νομίζω είχαν παίξει εκείνη τη χρονιά, θυμάμαι, με ΑΕΚ ημιτελικά, προημιτελικά. Ένα-ένα. Για ποια χρονιά, ναι, λέμε? 78-79. 78-79. Τόσο παλιά έπαιξε με ΑΕΚ. Ναι. Και εκεί και εγώ θυμάμαι τη δίκη με ένα μηδέν. Μεγαλύτερος θερματοφύλακας, Κωστάκη μου. Για πες. Στην ιστορία του αγροτικού αστέρος είναι ο Παπαπέτρου ο Αλέκος, ο αδερφός του Γιώργου του Παπαπέτρου που έπαιζε χαφ, γιατί στη δεκαετία του 70 από την 11 ήταν νομίζω 5 αδέρφια. Είδα τον Ζαρογιάννη. Ο Γιάννης ο Ζαρογιάννης είναι προερχόμενος από τη Γαλατινή, από τον Πελεκάνο συγκεκριμένα, φοιτητής μαθηματικός. 68-67 τον είδα κάπου τόσο.
Ναι, έπαιζε με το 7, τον είχε βάλει αλλαγή. Έπαιζε βασικός τότε ο Πασπαλάς και πήρε, σταμάτησε ο Πασπαλάς από τη δεξιά πλευρά και έπαιζε ο Γιαννάκης ο Ζαρογιάννης και όπως αριστερό εξτρέμ ήταν ο Μπάμπης ο Κουστερίδης, φαρμακοποιός σήμερα. Αριστερό μπακ ήταν ο Λάκης ο Τσαλδάρης και τον αντικατάστησε ο Μιχαλάκης, ο Κολώνης ο Βαγγέλης. Και δεξί μπακ τότε έπαιζε ο συγχωρεμένος ο Θωμάς ο Καρατζίκος, γιατί είχαμε μιλήσει ένα βράδυ. Μα θυμάσαι, όντως ο Θωμάς ο Καρατζίκος δεν είναι άλλο πια στη ζωή, εδώ και 8 μήνες. Που ήταν από το Κορδελιό, δηλαδή η μισή μεγάλη εντεκάδα, δηλαδή η εντεκάδα, η μισή παίκτες ήταν από το Κορδελιό τότε. Η αδερφή Γούσιου, Καρατζίκος, Παντελίδης, όπως και μετέπειτα και ο Βαμβακίδης νομίζω έμενε στα σύνορα Ευόσμου Κορδελιού. Τώρα τι είδε σήμερα, άσε τα παλιά. Σήμερα είδα ότι έναν, δηλαδή να φανταστείς, ο Γκλι Γκλάν, ξέρεις, ο Σιμεωνίδης που έπαιξε μετά που αντικατέστησε τον Κολόνη, ήταν με το ποδήλατο έξω από την πόρτα σήμερα το βράδυ και παραμιλούσε και λέει πώς αυτοί παίζουν μπάλα, λέει, και είναι επαγγελματίες σήμερα, έκλαιγε. Είδα δεν είδα το μάτς, από πληροφορίες από ένα φίλο μου είδα ότι μου λέει άστα, λέει, περασμένα μεγαλεία διηγώντας να γλες, λέει. Το γήπεδο είχε, δεν είχε καμιά χίλια άτομα, μου λέει. Τρεις και ο Κούκος ήταν μαζεμένοι και ο Αναστόπουλος έκανε, λέει, μια κίνηση ματ, λέει, έβγαλε τον Τάτο και έβαλε, λέει, το Ραούλ Μπράβο, λέει, και εκεί καταλάβαμε ότι ήθελε να πάρει την ισοπαλία, λέει, ήθελε να δέσει το 1-1. Όχι, στο 0-1 το 0-1 έγινε στο λεπτό πάνω για το 1-1. Δηλαδή γύρισε την μπάλα ο Ραούλ Μπράβο, αυτός ο μεγάλος ο παιχταράς, γύρισε την μπάλα από το κέντρο και έκανε επίθεση ο Αγροτικός Αστέρας και έβαλε τον γκολ στα επόμενα δύο λεπτά. Στην αλλαγή επάνω κέρδισε ένα κόρνερ ο Αγροτικός Αστέρας, έγινε μια αναμπουμπούλα, πήγε πάνω στον Τεγούση, έκανε ένα μακρινό σουτ, κόντραρε, μπήκε το δεξί μπακ, πλάσταρε με το αριστερό, κακή απόκριση Διούδη, η αμυντική του Άρη ψήλο αγνάτευαν δεν ξέρω πού και ήρθε ο Φελίπης σε κενή εστέ και έκανε το 1-1. Αυτό είναι όλο τον γκολ. Ο Ζαρογιάννης ήθελε να βάλει τη φανέλα σήμερα στην ηλικία που είναι Κωστάκι μου και θέλει να παίξει δεξί εξτρέμ πάλι. Από τον Δινόπαπα καλύτερα θα πήγαινε. Για τον άλλο τον Σέρβο. Ο Δινόπαπας, εντάξει, έχει, ρε παιδί μου, γονίδι από τον παπά Δινόπαπα, από την καταγωγή, γιατί είναι εκ νομού Γκρεβενών αυτή. Δεν μ' άρεσε καθόλου σήμερα. Ο Θανάσης παπάς δεν έπαιζε παλιά. Δεν ξέρω τα λαμά στο παλικάρι. Έχει και σκορ και πάσει τελικέ αρκετέ. Σήμερα δεν τράβηξε. Σήμερα δεν τράβηξε. Μου ξεχνά κάτι. Πήγε καλά ο Μπουρμπος. Ναι. Ότι στη μεγάλη ομάδα του Αγροτικού Αστέρα, πριν το Γιφτάκι, έπαιζε και ένας άλλος πάλι από τον Κορδελιό, ο Παντελίδης, σεντρεφόρ, και μετά ήρθε ο Γιφτάκης από τον Ηράκλη. Μάλιστα. Και όπως και τερματοφύλακας είχε έρθει τότε από τον Οδυσσέα Κορδελιού, ο Δεμερτζής. Ναι, καλός. Ο Δεμερτζής καλός και αντικατέστησε το Μαρίνο, το Ζώη από τα Μουδανιά. Εγώ έχω ένα φίλο παλέμαχο το Αγροτικό Αστέρα. Ποιο να βάζει. Το Γιωργουλέτη, το Γιώργο. Ο Γιωργουλέτης αυτός είχε έρθει νομίζω από Καμπανιακό μαζί με Γκρεκό. Ναι. Και ποιος ήταν στην ομάδα του 84 και πώς χάλασε η μεταγραφή στον Ηρακλή. Ήταν αρθία ναι. του Μιτόσεβιτς τότε σαν ρεζέρβα και είχε ένα μεγάλο τραυματισμό και δεν ήρθε στον Ηρακλή. Το μνημονεύει βέβαια ο κύριε Γιώργος. Τέλος! Επόμενο! Κάνει! Δεν το μάθει το ταγάρι. Ένας φίλος του τον είπε. Καλά, έχασε. Έχασε. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Έλα, φώτσα από Άιντχόβεν, τι γίνεται. Καλώς τώρα. Γεια σας, γιατρό. Για τον Άρη θέλω να πω, βασικά, από ό,τι σήμερα, αλλά είπα να καθίσω σήμερα, βασικά δεν έκανα διάλειμμα για μεσημεριανό στη δουλειά και είπα να τον καθυστερήσω λίγο, να δω λίγο τον Άρη, είδα ένα 40 λεπτό. Καλά μιλάμε, δεν σηκώνει η καζούρα να τους κάνει. Δεν είχα να δω τον Άρη 3 χρόνια, ξέρω εγώ, που έπεσε. Δεν σηκώνει την καζούρα, δράμα. Δράμα. Μιλάμε δηλαδή, η φάση δεν είναι να δεις την μπάλα, τη φάση που σε λεφτό να δεις. Μια λύπη, ξέρω εγώ, ένα τραγικό πράγμα, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς μπορεί να φτιάξει το πράγμα, δηλαδή. Τίποτα, για λύπηση. Για λύπηση, μιλάμε, δεν υπάρχει η απόλυτη ξενέρα. Δηλαδή δεν σηκώνω να του κάνει, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ δεν χάρηκα που χάσανε, ας πούμε. Δεν χάσανε. Ισοπαλία πήρανε, φίλε. Ισοπαλία πήρανε. Τι, σαν ήταν, ας πούμε, τώρα, δηλαδή σε ένα γήπεδο τώρα που είναι σε πολλές πινακίδες από τον κόσμο, να πούμε, και θυμιστικές. Τι είναι τώρα, που είναι στο μετά, έχει κρεμάσει ομάδα, δεν το απέτυχε, έχει κρεμάσει ομάδα τελείως. Σκέψε, μικρόφωνο στο χώρο και κρέμασε. Είπε κάτι ο γιατρός. Μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης δεν μπορούσε να κάνει και δεν έκανε έδρα. Τίποτα, μόνο το είχε για πιο λίγο κόσμο είχε από τον Αγροτικό Αστέρα. Ήταν καμιά 800 εργατικοί, γιατρέ. Ούτε. 400 με 500 εκεί ήταν. Αυτή ήταν.
Αυτή ήταν. Τελευταίο των Μοϊκανών. Δεν ξέρω πώς μπορεί να φτιάξει το πράγμα, ξέρω. Δηλαδή δεν βλέπω, ας πούμε, ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος. Μα το ξέρουμε, φίλε. Μπορεί να ανέβει, γιατί για πάπου. Ο Αγροτικός δεν έπαιξε ποτέ Αλφα Αθηνική, το ξέρουμε. Ναι, στο 763. Ναι. Τέλος πάντων, και ήθελα να πω ακόμη για το Champions League. Είδα κάτι έρα την Bayern με την Arsenal. Πίστευα ότι θα το πάλευε λίγο παραπάνω η Arsenal, ας πούμε, γιατί είναι και σε τελευταία χρονιά του Wenger, λέω θα το παλέψει λίγο παραπάνω, ξέρω εγώ. Αλλά εντάξει, πάει ο τύπος, παίζει, λες και είναι, παίζει με τη Hull. Δηλαδή, ένα δράμα, ας πούμε, κρίμα, ας πούμε. Αλλά δηλαδή αυτό για το κέντρο που λέγατε και τον Οζίλ, δηλαδή είναι αυτός που θέλει, ξέρω, κάνει τεράστια διαφορά στην Bayern Μονάχου και κατάφερε στην Arsenal, ας πούμε, είναι ο Βιδάλ. Πεχτά. Πολυεργαλείο. Εντάξει, τι να συζητάμε. Ασύλληπτος παίχτης. Ασύλληπτος παίχτης. Είχα την ευκαιρία πέρσι να τον δω σε δύο μάτς από κοντά. Ένα στο Κιλί Περού και ένα εδώ πέρα με την Αϊντχόφεν που έπαιξε πριν από δύο μήνες. Η Μπάγερ, ναι, το 1-2, Είναι. Ναι. Μιλάμε ο τύπος τρέχει. Σκύλι. Δεν τρέχει πολύ, αλλά τρέχει και σωστά. Δηλαδή δεν θα το δεις από στον κάτσε να πηγαίνει δεξιά-αριστερά μπρος. Θα πάει και τόσο αριστερά-δεξιά μπροστά, θα τρέχει στιγμή που πρέπει και όποτε πρέπει. Δηλαδή κάνει και συντήρηση δυνάμεων και τρέχει. Δηλαδή, και γι' αυτό παίζει την πάγια νοχτάρι και δεν παίζει ο κάτσε εκεί. Εντάξει, λογικό. Είναι ασύλληπτο. Και πνευματικά είναι πολύ ισχυρό ο Βιδάλ. Και στην Bayern παίζει ακόμα πιο αμυντικά. Δεν παίζει στη Γιουβέντους, ήταν πιο πολύ πιο μπροστά. Τώρα παίζει πιο πολύ εξάρι, τον έχει εξάρο. Κάπου μεταξύ 6 και 8 είναι, ας πούμε. Στην Bayern ήταν. Στη Γιουβέντους ήταν 8-10, άστο. Στη Γιουβέντους 8-10 έπαιζε. Έπαιρνε τις τιμένες μπάλες, τα πέναλτι όλα. Πιο πολλά γκολ είχε στη Γιουβέντους. Άμα το δεις, δηλαδή αυτό μπαίνει, δηλαδή στο γήπεδο, να πας στο γήπεδο για να παρακολουθήσεις μόνο αυτό τις κινήσεις του πώς κάνει, είναι ασύλληπτο. Δεν το χωράει. Δηλαδή είναι πολύ ανώτερο. Για τον Τζάμπι Αλόνσο, ποια είναι η άποψή σου που στα 36 είναι βασικός χαφ στη Μπάγερν? Πού οφείλεται το γεγονός ότι παρά την ηλικία του. Έχει το Βιδάλ, έχει το Βιδάλ από δίπλα. Δηλαδή έχει το στήριγμα του Βιδάλ και αυτό του δίνει την ελευθερία να είναι πιο ποιοτικός. Να έχει τη μακρινή μεταβίβαση, να είναι πιο διορατικός. Αυτό που δεν έχει ο Ζήλ. Έχει ο Τσάβι Αλόνσο. Δηλαδή ο Τσάκα και ο Κοκλέν είναι μέτρια χαφ. Είναι. Αντικειμενικά είναι. Ναι. Γενικότερα τα χαφ της Premier League πώς τα κρίνουμε. Ορίστε. Τα χαφ της Premier League. Αν βάλεις την Premier League και πεις ρε παιδί μου έχω 20 ομάδες και παίζουν 60 χαφ, 6-8. Υπάρχει κάποιος που να παίξει ψηλό επίπεδο, να κάνει εμφάνιση αντίστοιχη τον χαφ που είχε χθες η Παρή. Εκεί πέρα χάνει. Εκεί πέρα νομίζω χάνουν ελληνικές ομάδες. Αυτές τις θέσεις ακριβώς. Το έχουμε μελετήσει. Δηλαδή, όταν αμυμνονεύουν τον Λάμπαρτ και τον Τζέραρτ σαν μεγάλα χαφ, ανύπαρκτα χαφ δηλαδή, μετριότητες, τι να πεις παραπάνω. Εκεί πέρα χάνουν ελληνικές ομάδες. Είναι ξεκάθαρο. Εκεί στο κέντρο, ξέρω εγώ, στο. Ξεκάθαρα. Στον δηλαδή, χώρο του κέντρου μειονεκτούν πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν έχουν αθλητικά χαφ οι Άγγλοι. Δηλαδή, τι καλούς ερατοφύλακες έχουν, ξέρω, τι καλούς επιθετικούς έχουν, τι καλά εξτρέμ έχουν, δεν έχουν κέντρο. Αυτό είναι. Τελικά το κέντρο παίζει πολύ μεγάλη σημασία στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αυτό φάνηκε από το σημερινό Άρη. Γιατί δεν είδες την Μπαρσελόνα χθες με το κέντρο που είχε. Αυτό. Πες μου τι χαφ έχεις, να σου πω τι ομάδα δεν είσαι. Δεν έχει. Έτσι είναι ακριβώς. Καλώς. Λοιπόν, χαιρετώ. Και καλή συνέχεια, παιδιά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα. Με τον Γιατρό θα μιλήσω λίγο. Έλα. Ακούω. Έλα, Γιατρέ, τι γίνεται. Μια χαρά. Είμαστε και. Ίσως και Κοζάνη από ό,τι έχω ακούσει, έχει περάσει. Εκεί έχω μεγαλώσει. Ναι, μπορεί να είμαστε και. Πόσο χρόνο είσαι? 37 κλειστά. Πολύ όμορφη πόλη. Το 80 είσαι γεννηθής. Τέλειο 79. Μπορεί να είμαστε και συμμαθητές ή μια φουρνιά πάνω κάτω. Ναι. Μαζί ναι. Μεγαλώσαμε τότε μας από Σουρδία. Ναι. Τώρα είμαστε στη Θεσσαλονίκη πλέον εδώ και κάποια χρόνια. Πάρα πολλοί Κοζάνητες κάνουν αυτή τη διαδρομή. Έχουμε, ναι. Τι σε έχει πιάσει με το. Και σε συμπαθώ αρκετά και σε ακούω καιρό με τον Μπάουκ. Τι. Τίποτα, κάνω πολύ. Έχει τελευταίο καιρό κάποιε παρουσίε στο Ραπτόπουλο. Βγάζει μια. Όχι. Πικρία, μια ειρωνία, μια. Σε παρακολουθώ πόσα χρόνια έχει στο Ραπτόπουλο, 3-4 χρόνια. Παραπάνω. 3. Πόσα χρόνια. Αρκετά, πάνω από 5 νομίζω πλέον. Βαδί το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο, τρία ειρωνία. Δεν ειρωνεύομαι, κανέναν πω. Καμία κακεντρέχεια. Και ρεκακία. Γιατί να βγάλω κακία για τον ΠΑΟΚ. Και δεν το λέω τώρα, γιατί σε συμπαθώ και σε εκτιμώ και σαν άτομο και σαν φωνή και σαν επίπεδο και αυτά.
Εκεί θες μόνο να κάνει. Κάνει εντύπωση αυτή. Δεν μπορεί να γλύφει. Δεν κάνει να γλύφει, μόνο θες και εσύ τώρα. Δεν θέλω να γλύφει, ρε Ραπτόπουλο. Κάτσε, περίμενε λίγο, ηρέμησε. Δεν θέλω, δεν σου είπα να γλύφεις. Δεν ξέρω, δηλαδή. Έχετε συνηθίσει λίγο το γλύψιμο. Η κριτική. Καλά, καλά, θα τα πούμε και μέσα σε ένα. Περίμενε, μισό λεπτό. Είστε λίγο έτσι. Περίμενε, κοίταξε, λίγο, περίμενε. Νομίζετε ότι είστε η Μπαρτσελόνα, να πούμε και πράγματα. Ναι, 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 αυτή τη στιγμή. Γκολ. Αυτή τη στιγμή ο Πάουκ με ένα τρομερό. Αυτή τη στιγμή με ένα τρομερό φορμαρισμό. Με ένα τρομερό φορμαρισμό ο Πάουκ. Έχουμε φτάσει 20η αγωνιστική και ακόμα δεν έχει περάσει τον Πανιόνιο. Εντάξει, ο Πανιόνιο φέτο κάνει μια πολύ καλή χρονιά. Έχει μια πολύ καλή ομάδα, πολύ στρωμένη ομάδα. Εντάξει. Αυτό δεν είναι θέμα. Έκανε πολύ κακό ξεκίνημα φέτος ο ΠΑΟΚ, εντάξει. Είχαμε τα θέματα μας, είχαμε πάλι 10 μεταγραφές, πάλι ομάδα να στρώσει, θέματα με κάποιους παίκτες που ήταν να φύγουν. Εγώ θέλω μια ομάδα. Θέματα με. Εγώ θέλω μια ομάδα, μια φορά θέλω να δω τον ΠΑΟΚ να είναι πραγματικός διεκδικητής του τίτλου. Που δεν εγώ είναι θέλω ποτέ. Το δω. Αυτό τι σημαίνει. Το τελευταίο μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Κοίταξε, να σου πω κάτι λίγο, συλλόγου διακόπτω. Και εγώ, να σου πω κάτι, τον Ήβιτς και την αρχή που τον είχαμε πάρει, δεν τον πήγανε και πολύ. Όχι, δεν τον πήγανε και πολύ τον άνθρωπο, εντάξει. Δεν τον πείσαμε και πολύ σαν προπονητή. Εντάξει, οκ. Okay. Απειρία, δεν πάω και πολύ του Σέρβου, γενικά προπονητέ και του παίχτε. Τέλο πάντων, βλέπουμε στο τελευταίο τρίμηνο, τετράμινο, είτε για δουλειά. Εγώ μόνο αυτό για το Σάουτ έχω δει. Είτε για δουλειά. Πάντω το ρόστρο του ΠΑΟΚ είναι. Δηλαδή, έχει αυτό να μην το αναγνωρίσουμε, να μην το πούμε. Έχει ένα κακό. Έχει πολύ υπέρβαρο ρόστερ. Τι εννοώ. Όταν ξεκινάει η αγωνιστική χρονιά και κάνεις ένα σχεδιασμό και ξέρεις ότι ο πόθος των ΠΑΟΚτσίδων είναι επιτέλους να αλλάξουν ένα επίπεδο, να πάνε ένα κλικ παραπάνω. Να, ναι. Δεν θέλω να κερδίσουν το πρωτάθλημα, να είναι διεκδικητές έως το τέλος. Δηλαδή από την αρχή να είναι τσιμπούρι στον Ολυμπιακό, που είναι ο βασικός ναι. διεκδικητής του τίτλου. Οι άλλοι δύο ναι. δεν υπάρχουν ακόμα. Θα κάνουν 5-6 χρόνια για να συνέλθουν. Εντάξει, ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ, είχε θέματα, ήταν αλλάξει η ΕΠΟ, ξεκίνησε με το ΜΕΝ. Καλά τώρα ρε παιδιά, σας ακούω τώρα τόση ώρα. Ρε φίλε, συγγνώμη, τι είπε ο γιατρός και σε, τι είσαι, αόριστα. Όχι ρε παιδί μου, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, γενικά το ίδιο δηλαδή, το διάστημα. Βγάζει μια ειρωνία, δεν ξέρω. Και... Βρήκε όχι, και εγώ θέλω να με, ούτε να με γλύψεις, ούτε να με κάνεις. Δεν είμαι εγώ διαφραχτήρα. Δεν αρέσει να σε γλύφω, Πάολο. Εσύ τραγούδαρα από το πόλο, τώρα θα τα πούμε για σένα. Σ' αρέσει έτσι και τι μεγάλη ναι, ομάδα και ο λαός. Τι αδικία και. Τι έγινε ρε προπονητάρα ο Αναστόπουλος, δεν μας μιλάει, δεν μας λέει ο Αναστόπουλος. Τι γίνεται ρε. Έχει χάσει τα βάγια τα Πασχάλια. Τι γίνεται ρε. Ωραίο ο Εύος μου, εγώ στον Εύος μου, εδώ στον Εύος μου μένω. Πήγε στο κήπεδο. Αγροτικός αστέρας είμαι, κάτι μισό λεπτό, περίμενε λίγο. Και αγροτικός αστέρας. Και αγροτικός αστέρας, ναι, υποστηρίζω αγροτικό αστέρα, βεβαίως. Πήγε στο κήπεδο σήμερα. Δεν είμαι, δούλευα σήμερα, είμαι στη δουλειά μου και δεν μπορούσα, θα πήγαινα, αλλά δεν μπορούσα να πάω. Στο επόμενο παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Τι έγινε ο προπονητής αυτό, Ραπτόπουλε. Έχει τρίτο. Πού είναι η κριτική του Ραπτόπουλε. Έχει τρίτο τονάρι. Πρώτη χρονιά. Που βλέπω δεν κριτικά στον προπονητή, ρε. Σε για μια ομάδα νεοφώτιστη από τη Γάμα Εθνική κάνει καλή πορεία. Εγώ απέντησα. Μα αρέσει να μα γλύφουν, αλλά και εσένα μα αρέσει να γλύψουν, φαίνεται. Τι να γλύφω, ρε φίλε. Πάρε τον ρε φίλε τώρα παραμάζω τον Αναστόπουλο. Τι λε, μωρέ. Τι να γλύφω, ρε. Είναι νωρί. Τι μωρέ, εδώ πάρε παραμάζω. Επειδή είσαι εσύ άπαλο. Επειδή είσαι 3-2. Τον Αλέφαντο είχε πρώτο προπονητή, μωρέ. Άντε ρε που με μάθατε μπάλα. Βάζει γκολ και στο 55 βγάζει έξω τον τάτο για να βάζει τον γκολ. Ήσουν το μάτ, το είδε. Το είδε το μάτ. Στο ραδιόφωνο, ναι. Τι? Δεν μπορεί ο Τάτος να κάνει. Τι είναι στον Τάτο, ρε φίλε, σε τι. Μόνη αλλαγή αυτή. Μην κάνει τον έξυπνο, ρε, στη δουλειά σου. Δεν κάνω τον έξυπνο. Εγώ στη δουλειά σου έκανα τον έξυπνο. Είδα και στον Απόλλα Αθηνών μέσα, τον είδα. Είναι στον Απόλλα Αθηνών, την Κυριακή, τον είδα, ναι. Τι είδε, ρε. Τι δεν τον είδα, τι είδε αυτό, ρε. Από το 50 μέσα στο τέρμα. Αυτό είναι ο Άρης, ρε φίλε. Τι είναι ο Άρης, ο Άρης έχει το καλύτερο ρόστερ στην κατηγορία. Όχι, ρε φίλε. Σώμα δεν έχει. Όχι. Έχουν οι άλλες ομάδες, ξέρω εγώ, οι Ήλιτς μέσα και. Ξέρεις το ρόστερ. Ποιος έχει οι Ήλιτς και μιλούν με τις μέρες. Καταρχήν. Τα χάφ του Άρη τα έχει, ξέρεις ποια είναι τα χάφ του Άρη. Η πιο αγίμναστη ομάδα. Γιατί άχνος χάφιν για την. Σ' αρέσει ο Τάτος και μιλάμε εμείς οι δυο για μπάλα τώρα. Δηλαδή εντάξει, δεν κατάλαβα. Εσύ ο Τάτο πριν από ένα-δύο μήνες ήταν πολύ ποιοτικός παίκτης. Μια άποψη να λέω για τον. Τώρα τι έγινε. Για τον Τάτο, ρε, ξέρεις μπάλα, ρε. Όχι, δεν ξέρω, εσύ ξέρει μπάλα. Γι' αυτό, επειδή μιλάς πολύ. Δεν μπάλα, από σένα μαθαίνω. Είσαι ο δάσκαλο. Μαζί με τον Αλέφαντο και με τον Αναστόπουλο. Φυσικά, φίλε. Ναι, φυσικά θα ακούω. Αυτή την μπάλα ξέρει. Όχι, θα ακούω την μπάλα με τον. 5-3-2. Ναι, και εσύ την μπάλα ξέρει. Ναι, αυτό. 5-3-2-3-5-2. Εσύ την μπάλα ξέρει. Εσύ την μπάλα ξέρει. Δεν μα τίποτα άλλο. Τι μπάλα ξέρει εσύ. Εσύ, εγώ δεν ξέρω, εσένα λέω. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εσένα ρωτάξει τίποτα άλλο το 5-3-2-3-5-2 να μα πει. Όλα.
Α, πες μας, τι ταιριάζει τον καθένα. Σου λέω αύριο για σένα, λοιπόν. Ε? Τι στόχο έχει ο ΠΑΟΚ αύριο με τις Άλκες. Συγγνώμη. Θα έχει στόχο αύριο να μην φάει γκολ. Τι, πώς πρέπει να παίξει. Θέλει να περάσει δηλαδή. Πώς πρέπει να παίξει. Θέλει να περάσει. Ας τον αρέ. Εγώ έχω. Εσύ θα μας πεις ρε δάσκαλε, να το πω, εγώ δεν ξέρω από αυτά, εσύ είσαι ο δάσκαλος. Ε, τότε βγάλε το σκασμό και άκου. Τι βάλω σκασμό, όχι δεν βγάζω σκασμό. Άσε, θα βγάλει το σκασμό. Θα σκάσεις, θα σκάσεις, θα βγάλει το σκασμό και θα... κάνεις κριτική του Ραστόπουλου. Ό,τι γουστάρω θα κάνω εγώ, εγώ ξέρω, ξέρω μπαλάρα, ξέρω εγώ. Ο Ίβιτς έχει, ο Ίβιτς έχει. Κόψε τώρα λίγο από τον αέρα. Μάθε να ακούς λίγο. Θα ακούς και μετά. Ο Ίβιτς έχει το μεγαλομέτωχο το Σαββίδι, έχει 40.000 κόσμο, έχει υλικό, έχει υλικό και ο άλλος έχει, να πούμε, τον Καρυπίδη, μια άρρωστη κατάσταση. Άρρωστος είναι ο Άρης. Πού έχει κάνει δουλειά ο Αναστόπουλος, πού έχει κάνει, πού έχει προπονηθεί, Μισό. Πες μου, τι δουλειά έχει κάνει. Δεν αφήνεις να μιλήσει. Βρε μαλάκα, άσε να μιλήσει ο άνθρωπος, γάμο το ξεστάβρι. Άσε να μιλήσω εγώ. Περίμενε να μιλήσει ο άλλος, ηλίθιε, μάθε να κάνεις, μάθε να κάνεις διάλογο, ηλίθιε. Ε, ηλίθιε! Αυτό έχει να πει τώρα. Όχι, έχω να πω να σκάσεις λίγο. Αυτή είναι η αδυναμία σου. Ε, όταν έχει να σε ακούσει ο άλλος, βρίζεις. Τίποτα δεν έχει να πει. Καταρχήν θα σε πλάκω να στο ξύλο, σίγα μπροστά μου. Καλά, εντάξει. Άντε, γεια σου. Θα σε έρχνα ξύλο. Γιατί μιλάω και πέφτει απάνω μου. Κολοπέδι, πάμε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πίτσα. Πεπερώνι. Πεινάς. Έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε, συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Κάτσε να κάνουμε διάλογο. Τον δέρνεις ή δεν τον δέρνεις. Κοίταξε. Λες κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Στην τουαλέτα μέσα. Δεν κάθεται να ακούσει. Θα σου πω. Από το να κάνει ο Άρης μια συγκυριακή άνοδο, έστω και την πρώτη χρονιά που είναι από τη Γάμα στη Β' Εθνική στην Α, θα πρέπει πρώτα να βελτιωθεί ο οργανισμός. Να δει τις παθογένειες του παρελθόντος. Δεν μπορεί, άρρωστος και συνεχίζει. Αφού καράς ο Άρης τώρα, οι Αριανοί ζητάνε τώρα. Άρρωστος είναι ο καημένος. Αν ο Άρης δεν ανέβει την κατηγορία. Ο Αναστόπουλος το φταίει τώρα. Άρρωστος είναι ο Άρης. Αν ο Άρης δεν την ανέβει την κατηγορία, είναι πολύ πιθανό σενάριο. Και δεν έγινε κάτι. Σίγα και τι έγινε. Πώς θα διαχειριστεί αυτή την κατάσταση, με πανικό, με ηρεμία, θα δει τα λάθη του. Αυτοί εδώ οι Αριανοί νομίζουν. Ονειρεύονται. Είναι μεγάλη ομάδα. Δεν είσαι ρε μεγάλη ομάδα. Οι θέσεις είναι δύο. Παιδιά, ξέρετε τι ισχύει του χρόνου αν δεν ανεβάρεις κατηγορία. Μάλλον θα ανεβαίνει μόνο μία ομάδα. Γιατί πάμε σε μείωση ομάδα στη Super League. Αστάπουλα, τον Τάτο έχει ο Αναστόπουλος, γέρος. Τι θες να σε κάνει. Τον Παυλίδη έχει που είναι του Καρυπίδη του παιδιού ανεψιός. Ο Ρόβας που είναι 35 χρονών. Καλούτσικη ομάδα. Εγώ... Οι άλλοι είναι πιο αθλητές. Πώς θα το κάνουμε. Έχω δηλαδή μια απορία. Ποια είναι... σε κάνει τώρα ο Αναστόπουλος και ο Καρυπίδης κριτική και ο πρόεδρος και στα social media. Μικρή ομάδα είστε, ρε. Δεν ξέρω αν πραγματικά άρεσε έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ της κατηγορίας. Μικρή ομάδα είστε. Έχει τον Ραούλ Μπράβο 37 χρονών. Τον έφερε ο άλλος από εκεί. Τον έχει πιάσει από το λαιμό τον Καρυπίδη.
Ο Νέτο 35 χρονών, τι ομάδα έχεις? Έχω τι... μία απορία. Ο Νέτο σήμερα τι πήγε να κάνει στον αγωνιστικό τον χώρο? Τον τρίτο χαφ. Τον τρίτο χαφ πήγε να κάνει. Άφαντος, αόρατος. Δεν καταλάβατε ότι η Λαμία είναι πιο υγιή σωματείο από εσάς? Δεν καταλάβατε ότι ο Αγροτικός Αστέρας είναι πιο υγιή σωματείο από εσάς? Δεν καταλάβατε ότι Αθηνών. Ο Απόλλων Αθηνών είναι πιο υγιή σωματείο από εσάς? Και τα Τρίκαλα. Και τα Τρίκαλα. Τι κάνετε, να βγούμε και να βγούμε? Και αν δεν βγεις, και τι έγινε? Να βγεις τρίτος, να βγεις τέταρτος. Πρέπει να προσπαθήσεις, το χρόνο Άρης είσαι. Πέντε χρόνια είσαι στα σκατά μέσα. Ο Άρης, ρε, ποιος Άρης, ρε. Ούτε σαν σωματείο υπάρχει. Έχει ευτυχώς το μπάσκετ και κρατιέται. Ποιος Άρης, ρε. Ένα στέμπινο και αν υπήρχε. Υπάρχει κανένας παράγοντας στον Άρη να τον πάρει? Τον Άρη και τα social media. Πες μου ποιος. Τι κριτική να τον κάνω, ρε, τον Αναστόπουλο, ρε, βλάκα σήμερα τον κάνω. Κάτσε λίγο, ρε, μισό λεπτό. Τι κριτική να τον κάνω τον Καρυπίδη, ρε. Εδώ ήρθε ο Νύκταρης και πουλάει ότι είναι στον Άρη ο παράγοντας. Και οι Αριανοί λένε μπράβο Νύκταρη, μπράβο Νύκταρη. Τα ταγάρια οι Αριανοί, μπράβο Νύκταρη. Πάει στη Ριζούπολη, τράει το 2-2. Πάει στον Εύοσμο, σαν σκυλιά παίζει ο Εύοσμος. Η Λαμία φίλη τους. Ποιος Άρης, ρε, ποια παρασκήνια, ρε. Ποιος Άρης, βρε, Αρούλης έγινε. Βγαίνει ο άλλος, λέει, μια τεντενίβης. Το ίδιο είναι ο Ήβιτς, ρε, και ο Πάκ με τον Αναστόπουλο και τον Άρη. 3.000 άτομα, 700 Αριανοί, έδρα ο Εύοσμος, ρε. Δυτικές συνοικίες δεν μπορεί να κάνει έδρα, που λέει και ο γιατρός. Ποιος Άρης, ρε. Καλημέρα. Για ποιον Άρη μιλάτε? Το Βελουχιώτη. Αυτός είναι ο Άρης. Θα παλέψει τρίτος, δεύτερος, τέταρτος, αν πας και ανέβει. Καλημέρα. Η Μπαρτσελώνα τώρα της Παπαναστασίου. Καλημέρα, ρε φίλε. Ο Άρης. Λέγε, φίλε. Καλησπέρα, ρε. Καλώς. Καλησπέρα. Ο Άρης και ο Άρης. Τι κάνετε? Μια χαρά είμαστε. Πληρώνει αμαρτίες ο Άρης. Κάτσε ακόμα. Λέγε, φίλε. Ηρακλή, στεναχωριέσαι που δεν έχουμε δεκτή. Εδώ είναι. Εμείς την Κυριακή, ρε. Ο Νάρη. Ακούω. Ακούμε, ναι. Στεναχωριέσαι, λέω, που δεν θα έχουμε δεξιμπά την Κυριακή, ρε. Για την ΑΕΚ μιλάμε τώρα? Ναι, ρε φίλε. Ποια ΑΕΚ μωρέ και εσύ τώρα? Κοίταξε, εγώ. Άντε και εσύ να πούμε 30 πόντους πίσω. Στενοχωρημένος που δεν πήρα. Ακόμα γήπεδο σε κάνουνε και εσένα τώρα, γήπεδο. Θα σε κάνουνε. Παίξαμε μια ομάδα που την έχει κερδίσει η κακή Τρίπολη και ο κακός Πανατολικός. Ναι, και χάσαμε 2 βαθμούς. Άντε και εσύ. Ο Μαρινάκης με σβηστές μηχανές 30 πόντους πίσω είσαι. Ποια ΑΕΚ? Γίνεται εκεί ο Άρης, ο άλλος φώναζε σήμερα στον Εύος με 100 μέτρα μακριά. Έλα, του λέω, πώς θα δω. Δεν έρχονταν, είχα τον Στέφανο μαζί μου. Δεν έρχονταν. Λέγε, ρε. Τι να πω, ρε, τι να πω, έχεις πάρει φορά τώρα και... Α, πάρ' τον Μπρούτο τώρα. Τον πάρεις τον Μπρούτο? Ε, πού να τον πάρεις τον Μπρούτο? Εδώ δεν ξέρω αν θα περάσουμε τον Πλατανιά. Ζόρικη εκεί η δουλειά. Κοίτα το Πλατανιά να το περάσει, έτσι, πέρα από την πλάκα τώρα. Δύσκολο όσο παιχνίδι. Δύσκολο παιχνίδι. Δεν λέω τι είναι αυτό. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, θεωρώ να το πάρει, κάτι μου λέει θα το πάρει το παιχνίδι. Μπορεί να... Διέστηση. Να είναι τόσο... Ποιο παιχνίδι να πάρει? ΑΕΚ Ολυμπιακό στην Κυριακή. Ποιος θα το πάρει? Η ΑΕΚ. Ποιος θα παίξει δεξιά? Ο Βράνιας τελικά, όπως λένε κάποιοι φίλοι, αξίζει σε μήνυμα. Εγώ έχω την εντύπωση ότι θα παίξει ο Κολοβέτσιος. Ο Κολοβέτσιος δεξί μπακ. Αυτή είναι η εντύπωση που έχω. Τι λένε τα ρεπορτάζ, δηλαδή το έχω παρακολουθήσει. Είναι ένα μάτς το οποίο είναι το πιο αδιάφορο της αγωνιστικής. Δηλαδή ανοίγεις, ξέρω εγώ, την αγωνιστική την επόμενη και λες Πανιώνιος Ηρακλής, ματσάρα. Λάρισα Λεβαδιακός. Δώσ' μου 1000 εισιτήρια να πάω να το δω. Βλέπεις το ΑΕΚ Ολυμπιακός και σε πιάνει ένα ξενέρωμα. Τι να δεις? Αυτός θα στην Αθήνα ο γιατρός. Δύο μάτς, πάει το δει. Ατρόμητο θα δω με Ξάνθη, την Ηρακλή με τον Πανιώνιο. Αν είχε κανένα μάτς Β' Εθνικής να πάω να το δω, θα το έπρεπε γι' αυτό. ΑΕΚ Ολυμπιακός. Δεν ψήνομαι να πάω στο γήπεδο. Ναι, σε αυτό δεν ευθυνόμαστε εμείς όμως, δε βάζει. Πώς δεν ευθύνεται η ΑΕΚ? Μπα, καθόλου. Δεν καθόλου. Ευθύνομαι εγώ, δεν ευθύνομαι εγώ, ΑΕΚΤΙΣ. Ευθύνεται αυτός που την έριξε στη ΓΑΜΑ όταν έχει συγγνώμη με τους ορίζιναλ. Δεν φταίω εγώ. Και να σου πω δεν κάτι. Πήγα φέτος τέταρτη αγωνιστική στη Βέρεια να δω την ΑΕΚ. Είχε 4.000 κόσμο, αύρα. Λέω, λες να δούμε κάτι διαφορετικό φέτος. Δεν την πίστευα την ομάδα, γιατί τώρα το λες με τον... Και όταν έβαλε 4 γκολ στη Ξάνθη, έτσι πίστευα. Ότι κάτι θα γίνει. Λέγαμε για τον Αλμέιδα, Μπακαστάς είναι πολύ μέτριος. Δηλαδή τώρα με επιλογές στον Μπακασέτα, τον Άιντα Ρέβιτς, πώς λέγεται αυτός εκεί πέρα, πιο αργός και από την καθυστέρηση.
έλειψε και ο Βάργας που είναι ποιοτικός παίκτης. Διώχνει τον Μπαρμπόσα. Κι όμως ο Αϊτάρεβιτς είναι πολύ καλός τεχνίτης. Μπορεί να μην τεχνίτης είναι, άμα είναι καλός τεχνίτης να κάνει ξέρω κάτι ξυλόγλυπτο. Ναι, αργός είναι για χαφ που είναι απαραίτητη ταχύτητα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αργός είναι. Η ΑΕΚ δεν πονούσε, κύριε Βασίλη. Τι να. Η ΑΕΚ πονούσε στο φόρο. Η ΑΕΚ πονούσε στα φτερά. Και πονούσε και στο center back. Δηλαδή το παιχνίδι μέσα στο Καραϊσκάκι το χάσε ο Καβαλά του Λαβρόπουλου από κανέναν άλλο. Τον έβαλε εξάρι, τι να κάνουμε. Έβαλε και σπάγει να το βαπτίσει εξάρι. Δεν γίνεται αυτό. Έκανε ρόστερ με Σιμόνες Γιοχάνσον και το τίποτα. Στα χαφ. Απαράδεκτο. Σχεδιασμό του πρόχειρο. Δεν είναι πρόχειρο. Πρόχειρο είναι. Δεν βάζει άνθρωπος λεφτά. Το καταλαβαίνει. Ό,τι πληρώνει παίρνει σήμερα. Εγώ δεν μπορώ να παραγγείλω στην Ισπανία να μου έρθει και να το πληρώσω για Σκοπέου. Δεν καταλαβαίνει, σου λέω. Επειδή άκουγα την κουβέντα που είχες με τον ξινοτρόπο πριν, ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Το γέρο το λες κατέφερες, το λες και πήρες. Το γέρο τον Αλμέιδα έφερες, τον Αλμέιδα πήρες. Με αυτός μπορούσε να έρθει. Δεν ξέρω πώς θα το πω διαφορετικά. Έχουμε μπλέξει με αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ θεωρώ, τα έχω πει πάρα πολλές φορές, ειδικά με τον Απτόπουλο και τον Κόκκινο, σχεδόν κάθε μέρα. Βαρέθηκα, βλέπω τον εαυτό μου, έχω κατατίσει γραφικός. Ο άνθρωπος αρνείται πεισματικά να βάλει χρήματα στην ΑΕΚ. Έχει καταπίσει την ΑΕΚ. Μικρή ομάδα. Περιοδεύω τα θεία σου, ειλικρινά. Ναι, εγώ στεναχωρήθηκα προχθές γιατί νόμιζα τον τρίποντο το έχω στο τσεπάκι. Καλά, καλά. Στενοχωρέθηκα. Κοίτα να δεις, εάν ο Μπακάκης δεν είχε κάνει την καζομάρα, για να μιλήσουμε σοβαρά, και έχει κάνει 2-2 στο 75, είσαι κουρασμένος. Ξέρεις ποιος ήταν προχθές ο καλύτερος παίχτης ΑΕΚ και εκνευρίστηκα. Όταν ξέρεις ποιος ήταν προχθές ο πολυτιμότερος παίχτης ΑΕΚ στον αγωνιστικό χώρο. Δεν θα το πιστέψεις. Ο Πέκχαρτ. Κι όμως ο Πέκχαρτ μας έκανε ζημιά. Και κοιτάω κάποια στιγμή στον πάγκο και λέω: δεν έχουμε ένα τρίτο στόπερ. Να το βάλει σε Παντελίδη για να τον πιάσω. Γιατί έβαλε Αραούχο, έβαλε Πέκχαρτ, ξέραμε πώς θα παίζει η ΑΕΚ. Δεν έχασε μια κεφαλιά, μια μονομαχία. Τα δικά μας τα στόπερ ακόμα κουτουλάνε. Πήγε πολύ καλά. Εάν ο Μπακάκης δεν είχε κάνει τη συγκεκριμένη. Όχι ηλικιότητα να το πω. Όχι έραση τεχνικό να το πω. Εντάξει, έγινε. Μέσα στο παιχνίδι είναι και αυτό. Ναι, εγώ θεωρώ ότι το έκανε στο παιχνίδι. Γιατί είσαι κουρασμένος. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι μπορούσε να δώσει αποβολή και πέναλτι στον Μπάρκα στη φάση του Κούρου και να τελειώσει εκεί το παιχνίδι. Δεν το έδωσε, δεν διαμαρτυρηθήκαμε, μένει στην κρίση του διαιτητή. Δεν μπορούσε και 5 λεπτά νωρίτερα να δώσει κόκκινη στο Κούρο, στο Μακάρι, στον Αραούχο από πίσω. Όλα, εντάξει. Εντάξει. Τώρα δεν θέλω να μιλάμε φιλολογικά, οι δυο μας. Πάντως το πρόγραμμα της ΑΕΚ είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι. Καλό προπονητή έχεις. Σχετικά απίθανο να μπει στην καλό προπονητή, πεντάδα. Πολύ καλό προπονητή έχεις. Θα πρέπει η ΑΕΚ να πάρει βαθμούς σε απίθανες έδρες όπως πάρει, είναι η Ασμύρνη, όπως είναι τα Γιάννα, πολύ καλό προπονητή, πιστεύω. Μακάρι, πολύ. Μακάρι, να το δούμε στα play-off. Πιστεύω πάρα πολύ στον προπονητή της ΑΕΚ. Πάρα πολύ. Εγώ θεωρώ στο νήμα θα πει στα play-off. Η ομάδα που κυνηγάς και πιστεύω ότι θα βγει εκτός πεντάδας είναι η Ξάνθη. Η εντύπωσή μου ότι θα μπουν οι τρεις γνωστοί, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και Πανιώνιος. Αυτό φαίνεται μέχρι στιγμής. Κι εγώ έτσι πιστεύω. Αν πάνε με το πρόβλημα. Όσο και αν συμπαθώ και αγαπώ την Ξάνθη, μου δείχνει ότι δεν το θέλει, δεν το επιδιώκει. Έβδομη θα βγει η Ξάνθη. Αυτό ακριβώς. Έβδομη. Bye bye. Πάει η Ξάνθη. Τη μαγιά της την έκανε. Καλημέρα. Έλα ραπ. Καλώς τον. Από ασπρόμαυρο έβος μου παίρνω. Δεν είναι πράσινος έβος μου λόγω αγροτικού αστέρα. Όχι, πιο πολύ ασπρόμαυρο. Σήμερα γίναμε λίγο. Ήσουν στο γήπεδο ή... Όχι, δεν πήγα, απλά το άκουσα. Ναι. Ούτε καν τηλεοπτικό δέκτη να ανοίξαμε να δούμε αγροτικό. Πάντως, αυτό με τον Εύωσμο που κάποτε είχε πολλούς Αριανούς, εγώ δεν είδα σήμερα. Μύθος. Κατερρύφθη ακόμα ένας μύθος τον Άρη. Ούτε καν. Ήθελα να ρωτήσω για το μάτς αύριο πώς το βλέπεις αρχικά. Ποιος είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ. Για το παιχνίδι αυτό. Για μένα, εγώ θέλω την νίκη προσωπικά. Είτε με 1-0, είτε με κάτι άλλο. Το 2-1. Οι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ μας δίνουν δύο σενάρια. Ένα με 4-3-3 και ένα με 3-5-2. Εγώ είμαι υπέρ του 3-5-2 χωρίς τον Κλάους μέσα. Είναι το ιδανικότερο για μένα. Με ψεύτο σεντερφόρ 2. Με Ρίγε Μιστακίδη, αυτό εννοεί. Με Ρίγε Μιστακίδη. Ή κάπως Ρίγε ή κάπως. Τον κάπως δεν μου τα χάνει. Προτιμώ το Μιστακίδη. Μου τα χάνει ο κάπως. Μου τα χάνει.
Θέλω δηλαδή πέντε πίσω. Η γνωστή με το γλύκο. Χσάκοφ. Τσίμιροτ. Τσίμιροτ. Οι δύο πίσω. Λίγο πιο μπροστά ο Χαρίσης και ο Γιωγαρίσης πίσω και ο Σάκο μπροστά. Ο Μπίσεσβαρ είναι εκτός ενδεκάδας. Πάει ο Μπίσεσβαρ. Το πάραμε. Ναι. Και οι δύο φόρμοι Στακίδης Ενρίκε. Δεν είναι ωραίο αυτό. Δεν είναι ωραίο αυτό. Και... όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει αυτό, ε. Συμφωνώ. Ξέρεις τι. Φαν τον Κλάους αύριο. Δεν λέω και τον Κλάους, δεν με ενδιαφέρει τον Κλάους. Εγώ βλέπω ένα Μπίσεσβαρ, ναι, ο οποίος από τη στιγμή που έχει ανέβει, όλες οι επιθέσεις περνάνε τα πόδια του. Όλες μα όλες. Δηλαδή έχει στηριχτεί ο ΠΑΟΚ σε ένα Μπίσεσβαρ. Εάν ο Μπίσεσβαρ είναι εντάξει από δυνάμεις, είναι ωραίο στο 3-5-2 αντί του Χαρίση. Σωστό. Αλλά αυτός φούλανε δύο μάτς. Θα μπορεί να βγάλει. Είναι το βιολογικό το ερώτημά μας. Μήπως θα ξεκουράσει κάποιο άλλο μάτς. Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι ο Ίβιτς τον έχει εκτός πλάνων. Εγώ εφόσον έπαιξε δύο μάτς με την Ξάνθη, τον έχει εντός πλάνων αν στραβώσει το παιχνίδι. Δηλαδή αν θέλει ο ΠΑΟΚ, εγώ νομίζω θα του δώσει χρόνο συμμετοχής, όχι όμως από την αρχή. Με τη Βέρεια ποιοι θα είναι στις βασικές επιλογές, γιατί αυτό σημαντικό μάτς είναι. Σε 2,5 ημέρες παίζουμε και άλλο μάτς πρωταθλήματος. Και στην Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Όχι, αυτό ούτε καν. Δεν το έχω στο μυαλό μου, δεν υπάρχει αυτό. Εγώ ζω για αύριο, πραγματικά ζω για αύριο, για μια διάκριση. Ποια είναι η προσδοκία, δηλαδή, να περάσουμε τη Σάλκη και μετά να δούμε και μια μετά μεγάλη ομάδα. Μια μεγάλη ομάδα. Δηλαδή, να βγω δεύτερο. Αν περάσουμε τη Σάλκε, ποιον θέλουμε να δούμε στην Τούμπα, τη United? Γιατί όχι. Όχι, δεν έχω θέμα σε αυτό. Ο πρώτος μου στόχος είναι αρχικά να μπω στους 16. Δηλαδή δεν έχω μπει ποτέ, μια ζωή στους 32 αποκλειόμουν. Τώρα θέλω να μπω στους 16. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το πρωτάθλημα, πιστεύω ότι θα βγω σίγουρα στους 16. Έχει πολλές δυνατές ομάδες και εμπορικά ονόματα. Έχει κίνητρο. Δηλαδή, αν έρθει μια United εδώ, μια, πες μια άλλη μεγάλη ομάδα, μια Villarreal, μια Ρώμα, ανεβαίνει το πεστής του συλλόγου. Αναμφίβολα. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Μα γι' αυτό το θέλω κιόλας. Αλλά σου λέω το εμένα λίγο, επειδή με το Κωστή που μου αρέσει που αναλύει και όλα αυτά, και τον άκουγα και χθες το βράδυ που έλεγε ότι ο Μπίσης Βαρίσος να μην χωρέσει, για μένα θα ήταν λάθος να μην παίξει. Νομίζω λέω, βλέπω ένα ΠΑΟΚ να παίζει μόνο με τον Μπίσης. Τον προτιμώ, ακού, τον προτιμώ από τον Χαρίση. Θα παίξει με κανονική ενδεκάδα ή θα ξεκουράσει για το μάτς πρωταθλήματος της Κυριακή? Πώς? Όχι, ρε, κανονική δεκάδα. Θα κατεβάσει δηλαδή μέσα τους πάντες, Γιοχάνες Γκάις, Γκορέτσκα, Κολάσινατς, όλοι θα παίξουν βασικοί. Βγήκανε κάτι, εγώ διάβασα κάτι στο ίντερνετ, το οποίο δεν τα πιστεύω. Σεψ, πώς θα κατέβει? Διάβασα ότι και καλά θα ξεκουράσει κάποιους παίκτες, ότι δεν θα τους φέρει όλους. Αυτά δεν ξέρω, νο, για μένα παραμύθια, δηλαδή τι Σάλκε κατεβαίνει αδιάφοροι. Νομίζω ότι δεν υπολογίζει τον ΠΑΟΚ. Πάει ένα σκορ χ και να το χτυπήσει. Η Σάλκε σαν ομάδα, σαν οντότητα έχει πιθανότητες διάκρισης ακόμα και να σηκώσει το τρόπαιο στο γύρο παραγγελμό. Μπορεί να φτάσει πολύ μακριά. Έχει τρομερό ρόστερ. Τότε γιατί μιλάμε για rotation? Δηλαδή, από τη στιγμή που θέλει να πάρει κάτι, νομίζω. Εκτός και αν θεωρήσει ότι στη φάση αυτή είναι πολύ αδύναμος ο ΠΑΟΚ και τον υποτιμήσει. Δεν νομίζω. Η Σάλκε ίσως φοβάται λίγο και την Τούμπα. Γιατί την προηγούμενη φορά την είχε βρει άδεια. Τώρα θα είμαστε μέσα, 30.000 κόσμος. Δηλαδή, νομίζω έχει ότι μείνει μέσα αυτό το ΑΧ για εκείνο το παιχνίδι του 13. Δεν έμεινε. Σίγουρα. Δηλαδή, αυτό και το Άγιεκ δεν θα ξεπεραστούν ποτέ. Υπάρχει μια προσπάθεια να ξυλωθεί ο ΠΑΟΚ εκείνο το. Το Σεντόνι που σχεδόν κουνήθηκε. Έφτασε αυτό. Δεν είναι ότι είναι η Σάλκη, οποιαδήποτε ομάδα και να ήταν, εγώ πιστεύω θα παίζαμε με τον ίδιο ζήλο. Όχι, αλλά κάτι, παραπάνω, ότι υπάρχει και προϊστορία. Είναι πολύ κοντινό το μάτσο εκείνο. Εντάξει, εγώ να σου πω την αλήθεια δεν το σκέφτομαι. Σκέφτομαι απλά ότι πρέπει να μπω στους 16. Αυτό. Και μετά. Και είναι μια καλή ευκαιρία. Πάω ότι προκύψει. Εντάξει, δεν κάνουμε μεγάλο όνειρο, δεν πάμε για τελικό, εννοείται. Αλλά δεν ξέρει ποτέ. Όποια ομάδα κάτσει. Είπαμε, ποια ομάδα θα γιορτάσουμε. Να έρθει στον ΠΑΟΚ μέσα, αν περάσουμε τη Σάλκε. Ποια είναι τα όνειρά μας, εγώ λέω. Ποια... Τι ονειρεύεσαι να δεις, ξέρω εγώ. Εγώ θα ήθελα την πιο αδύναμη. Α, δεν θες Μουρίνο, να δεις έναν Ιμπραήμοβιτς στην Τούμπα. Όχι, 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 ευχαριστώ, δεν χρειάζεται. Άμα το δω, να δεις τον Ιμπραήμοβιτς στο χώρο του Ιμπραήμοβιτς, στο πραγματικό. Το βαρέλα, όχι. Δεν θέλω. Το άμα είναι να το δω, στο δω, το θα κουνήσω σε τόνι. Τώρα ακόμα θέλω κάτι χαλαρό. Χαλαρό για να προχωρήσω. Αυτό. Είναι η πρώτη φορά που μας παίρνει. Λοιπόν, φίλε, είναι 2 παρα 13 και είσαι ο πρώτος ο οποίος ασχολείται σοβαρά με το μάτς ΠΑΟΚ Σάλκε. 2 ώρες εκπομπή. Φαντάσου τώρα πραγματικά πόσο ο κόσμος του ΠΑΟΚ βλέπει το μάτς. Αυτό να σε απογοητεύει. Ούτε κανένα σε ευπατρίζει. Εντάξει, ίσως το βλέπουν αύριο πιο λίγο πανηγυρικά, ας πούμε. Έτσι νομίζω είναι και την Πέμπτη όλα αυτά. Θα γίνει ένα κουτό χαμός. Είναι το κλίμα λίγο ιδιαίτερο την αυριανή ημέρα. Ναι, αυτό, αν ήταν κάνα μάτς που είχες κάνα στόχο, θα σου είναι αλλιώτικο σήμερα.
Κατάλαβες. Θα έχεις άλλη ένταση. Άλλη ένταση. Έτσι, μπράβο. Γιατί λες να μην έχω στόχους, να μην πιστεύουν που αυτό θα βρει την νίκη. Είναι άλλη η αύρα που εκπέμπει ο Αοκτσής σήμερα σε σχέση με αυτή που είχε όταν έπαιζε με τον Άγιαξ. Εδώ πέρα καίγαν τα πάντα σε εκείνο το παιχνίδι με τον Άγιαξ. Ίσως ήταν διαφορετικά, τότε μιλάμε για Σεντόνι, τώρα είναι αλλιώς. Αλλά πιστεύω πάλι ο κόσμος είναι ανεβασμένος. Αλλά αυτό, εμένα σαν τελευταία άποψη είναι ότι το θέλω τον Μπίσεσβαρ, δηλαδή για μένα αυτό. Τον θέλω μέσα στην εντεκάδα για να κάνει παιχνίδι. Χωρίς αυτόν εγώ μισός είμαι. Όπως, δηλαδή, όποιον παίκτη να μου πει ότι θα λείπει, δεν θα με νοιάξει. Ακόμα και ο Ενρίκε. Για να δούμε, για να δούμε. Ο Μπίσεσβαρ θα παίξει, αλλά όχι όλο το μάτς. Λοιπόν, κτηνίετρες στα 9 στα 10 που λες, επί παντός θέματος, είναι μπουρδολογίες. Την Ξάνθη, λέει, θα την περάσουμε τελικά ή να κρατάμε καμιά πισίνη ακόμα. Τι θα γίνει αύριο, διασκέδασέ μας. Παοξής φανατικός. Ναι, εντάξει. Δεξιά παίζει ο Βράνιες, παίζει στην εθνική, λέει ο Τσέσσερ. Ο Βράνιες δεξί μπακ. Ο Αεκτσής. Βάργας δεκάρι με Ραούχο κορυφή, οι αλλαγές και αλλιώς οι ίδιοι. Αεκάρα Σαλόνικα. Κώστα, κάνεις ένα λάθος. Πιστεύω ο γιατρός δεν ταιριάζει να βρίσκεται εκεί όλες τις μέρες. Μα δεν είναι όλες τις μέρες. Η Δευτέρα είναι με μέρα του ταιριάζει, ίσως και η Τρίτη. Γιατί είναι πολύ καλό στα αγωνιστικά. Η εκπομπή είναι, λέω, παδική. Δεν γουστάρει την μπάλα αυτός. Ο Νίκος Δεμερτζής φοβερός και ξεχάσατε το Βακουφάρι, λέω, Κέσαρας, για τον Αγροτικό Αστέρα. Δεν έπαιξε Α εθνική. Το ξέρουμε αυτό. Ναι, το ναι, ξέρουμε. Ναι, το ξέρουμε, φίλε, δεν είπαμε για Α, για Β είπαμε. Το ρώτησα, φίλε, μπορεί ο Σόουζα. Μα το βλέπουμε ότι έχει ικανότητες. Ναι. Και ο Μακουτά μπορεί να δώσει και ο Σόουζα. Πριν από λίγο 300 άτομα Γερμανοί κάνανε πορεία. Πήγανε λαδάδικα από Εγνατία και βρίζανε την πόλη και τους παοξίδες. Τώρα είναι στα λαδάδικα. Καλά κάνουν, τουρισμό κάνουν. Ό,τι θέλουν κάνουν. Ναι. Άμα δεν σπάσουν κανένα μαγαζί. Ναι, κοίταξε να δεις. Αν αύριο οι παοξίδες, ας πούμε. Είναι. Πάντως, ναι, να ξέρεις, αυτές οι περιοχές εκεί του Γκεζελνκίρχεν γενικότερα ή του Ρουρ. Ναι. Έχουν σκληροπυρηνικούς οπαδούς. Δηλαδή και προχθές ο παδί της Μπορούσια κάνανε ασχήμιες με την Λειψία. Θες μια αλήθεια. Ναι. Αν και αυτό γινόταν το 1980. Τώρα στα λαδάδικα θα του είχαν πετάξει στη θάλασσα οι παοξίδες, τους Γερμανούς. Και τότε με Γερμανία, Ελλάδα, με κόντρα, με μνημόνια. Τώρα αυτή είναι η κουλτούρα των ούλτρας, ναι, η οποία είναι πολύ διαδεδομένη στην χώρα της Γερμανίας. Χτιστεί όλοι με γυμναστήρια, περίεργες ιδεολογίες, κάτι φανατικοί οπαδοί. Αυτοί είναι ανεπιθύμητοι στα παιχνίδια των ομάδων τους. Να ξέρεις ότι η Μπορούσια τιμώρησε τους οργανωμένους. Κοίτα, οι οργανωμένοι πρέπει να πάρουν δρόμο γενικά. Έγιναν κάποιες ασχήμες στο μάτς με την Λειψία, ναι, και κλείνει το πέταλο με απόφαση της διοίκησης Μπορούσια για το επόμενο μάτς. Ο Άρης πονάει στο κέντρο, το ξέρουμε. Είναι ορατό αυτό, φίλε, το βλέπουμε εδώ και 2-3 μάτς. Πονάει πολύ στο κέντρο. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Μια λύση καλημέρα είναι να θυσιαστεί ένας εξτρέμ και να παίξει ένα οχτάρι ακόμα εκεί. Για τον Άρη. Ναι. Είπαμε Σόουζα να βγει από πίσω και να παίξει τα χάβο. Να παίξει τα χάβο Σόουζα, να γίνει κάποιες τέτοιες καινοτομίες. Πάμε στο φίλο, καλημέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Μάλιστα. Ναι, ναι. Ρα Παριανός είμαι, Αλέξανδρος λέγομαι. Έλα. Ξέρεις γιατί κάνω κριτική στον Αναστόπουλο? Είπε ο φίλος. Γιατί κάνει κριτική στον Αναστόπουλο? Γιατί βγήκε και με είπε ότι από του Αγίου Νικολόγου θα με έχει πρώτο και θα έχει καταρρύψει την ΑΟΔ. Αυτό ήταν μεγάλο λάθος του. Κακός τα λέει. Βέβαια. Και γιατί η ομάδα είναι αγύμναστη. Ο Αναστόπουλος λέει από το Δεκέμβριο θα είμαστε πρωταθλητές. Ο Νίκταρης λέει θα πιάσω τους διαιτητές και θα κάνω τα παιχνίδια. Είπε μετά το μάτς που θα είναι πρώτη ομάδα του πρώτου γύρου. Ο κόσμος τα τυπώνει και μετά σου λέει μου είπες αυτό το πράγμα. Αν η ομάδα είναι αγύμναστη, ποιος φταίει? Ο προπονητής δεν φταίει? Δεν ξέρω ποιος είναι ο γυμναστής στον Άρη. Δεν το έχω ψάξει αυτό. Αν η ομάδα είναι αγύμναστη, ποια νου ευθύνη, δεν είναι του προπονητή? Μα η ομάδα βγάζει γεροντίλα γενικότερα από τα άτομά της. Δηλαδή, τον Τάτο, ρε παιδί μου. Πάρ τον Τάτο. Πάρ τον Τάτο, τον Ραούλ Μπράβο και τα λοιπά. Και τον Καράμπελα και φέρνει τον καλύτερο γυμναστή να του φτιάξει. Φτιάχνονται. Για τον Τάτο πιστεύω πως φτιάχνεται. Οι άλλοι 30 φεύγα δεν φτιάχνονται με τίποτα. Μετά σήμερα πήγα στο γήπεδο εγώ. Και είδα, άκου να δεις. Στις μονομαχίες. Μονομαχίες. Και στον Μπόι. Ο Άρης είναι πίσω. Άστα, δηλαδή, είχε τον Πιτού Γκαρσία ο ένας, τον Τριανταφυλάκο είχε ο άλλος, σαν μονομάχος ήταν. Ο Παυλίδης από τη μια, ο Τεγούσης από την άλλη. Ναι. Και ο Τάι. Και ο Τάι από την άλλη. Και ποιο αθλητές είναι. Εκεί στο ποιο αθλητές είναι. Τώρα το κάνουμε. Έτσι.
Η αλλαγή που μου βγάζει τον Τάτο και μου βάζει τον Ραούλ Μπράβο, τι νόημα έχει. Λογική αλλαγή. Τρίτο στόπερ, βάζει τρίτο center back. Θα υψώσει την μπάλα ο Αγροτικός. Πήγε να πιάσει από ό,τι είδα εγώ που ήμουν εκεί στο γήπεδο. Πήγε να πιάσει τον τριανταφυλάκο. Και το Φελίπε. Έβαλε ψηλό κορμί. Έβαλε ψηλά κορμιά γιατί θα πήγαινε ο Αστέρας λογικά την μπάλα ψηλά. Λογικό είναι. Τι αν τον κάνω τον Τάτο. Εμένα δεν μου φάνηκε λογικό. Και τώρα επειδή με ένα φιλαράκι μου όταν βγήκαμε για καφέ τσαγωνόμασταν. Μια άλλη ερώτηση εκτός Άρη και τέτοια. Για να κάνεις παραγωγικό ποδοσφαιρό να παίξεις. Στη Β' είναι πιο σημαντική. Στη Β' το εξάρι ή το δεκάρι. Ξανακάνε την ερώτηση, τι είπε ο φίλος. Για να παίξεις, λέω, παραγωγικό ποδόσφαιρο. Πιο σημαντική θέση ποια είναι, το εξάρι ή το δεκάρι. Το εξάρι. Για να κόψει. Κοίτα. Χθες, ας πούμε, η Παρή. Για να φτάσει πάνω σε αυτό τον ασχημάντρα τον Δη Μαρία, έπρεπε να γίνουν κλοπές και πάσες. Στον Άρη. Για να φτάσει η μπάλα στον Ήλι, στον Μιλιβούνοβι, στον Μπαργκάν. Άστο, για να φτάσει εκεί πέρα. Δεν φτάνει η μπάλα. Τάμα. Για να έχω περισσότερο. Το δεκάρι έχει πεθάνει σε χρονοποδόσφαιρο, δεν υπάρχει θέση 10. Θέση του Τάτου στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει. Και είπα, θα πάρω να ρωτήσω, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν υπάρχει θέση 10 σε χρονοποδόσφαιρο. Είναι άλλες εποχές. Προτιμώ ένα εξάρι και δύο οχτάρια φιλταράδες παρά ένα δεκάρι που δεν μαρκάρει και ένα εξάρι και ένα οχτάρι. Πιο καλή τριάδα κάνω στα χαφ. Συμφωνούμε δηλαδή, μια χαρά. Βέβαια συμφωνούμε. Το έλεγα στο φίλο μου και με έλεγε το όχι, ένα καλό δεκάρι να μοιράζει μπάλα μπροστά. Αυτό ήταν ποδόσφαιρο πριν 30 χρόνια. Ναι, και εγώ αυτό του λέω. Τώρα θέλεις ένα καλό εξάρι να κόβει, να μοιράζει μπάλα μπροστά, να μπορεί να κάνει. Όταν στον Άρη ο Παυλίδης είναι από τους καλύτερους χαφ στον χώρο του κέντρου, θα σε προβληματίζει αυτό το πράγμα. Το λέγαμε με τον γιατρό. Δεν έχουμε κέντρο. Και ο Πιτού Γκαρσία. Είναι λίγο φλόρος το βλέπω. Ο Ανάκογλου είναι λίγο φλόρος το βλέπω. Κοίταξε ο Πιτού. Ο Πιτού με δύο θετικά θα μου δώσει καλύτερα. Ο Πιτού με δύο εξάρια, σαν δεκάρι, τον ήθελα εγώ. Ναι, ωραίο θα ήταν. Ωραία. Αύριο ο Πάοκ δεν έχει εξάρι. Κάτσε να δει τα πάθη. Άμα παίξει Βαρέλα Κρέσπο στην ευθεία. Ο φίλος ο 339 λέγεται ο Μπενταλέμπ. Ναι. Πεχτάρα. Ναι. Και ο Γκορέτσκα Πεχτάρα και ο Γκάι Πεχτάρε. Άστο. Χαφάρε. Κατάλαβες. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, Ραφ. Γεια. Γι' αυτό λέμε τον Ίβιτς. Βάλε χαφ τρία και τρεις στόπερ να κλέψεις τις μπάλες. Και βάλε τον Κλάους με τη Βέρεια. Εδώ τι αν τον κάνεις. Θες χώρο, ταχύτητα, τρίπλα, διείσδυση, εκτέλεση. Ο Μιστακίδης με τον Ενρίκε, τρομερό δίδυμο. Μπροστά. Ο Γιαννάκης χθες που έφερα, είπε ένα άλλο σκηνικό. Να παίξεις το στυλ. Να παίξει στο στυλ της, να παίξει Μιστακίδη, πώς τον είπε τον άλλο, Τζάλμα με είπε, και κορυφή Ενρίκη. 3-4-3. 3-4-3. Να τη γράψει σύστημα της Τσέλσι. Να τη γράψει την Τσέλσι. Ναι, αλλά θα πω κάτι, μπορεί αυτός ο ΠΑΟΚ τα χάφτου να αντέξει τον υψηλό ρυθμό που έχει μια γερμανική ομάδα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Γιατί έχει τρομερή ένταση ένα παιχνίδι γερμανικής ομάδας. Δεν ταιριάζει με ελληνικό σύλλογο η Bundesliga. Με δύο κόφτες θα μπορούσε να το κάνει. Δύο καλούς κόφτες. Θέλει πολύ αθλητική ομάδα για να τα απεξέλθει. Καλημέρα. Και ψηλή ομάδα. Έλα ρε Κωστή. Έλα φίλε. Γιατρέ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλημέρα μάλλον. Καλημέρα. Ο καθένας του μάτσε και το κάθε μάτσε αναλύει με τη δικιά του λογική, τις δικές του γνώσεις κτλ. Θέλω να μιλήσω λίγο εγώ για το μάτσο που είδα το μεσημέρι. Τον Αγροτικό με τον Άρη, φαντάζομαι. Ναι. Τι ομάδα είμαστε, λοιπόν. Άρης φαντάζομαι. Εντάξει, Αριανός είναι τέλος πάντων, αλλά δεν έχει σημασία το μάτσο, βλέπεις καθαρά και βλέπεις τι παίζει. Mm-hmm. Λοιπόν, εντός γηπέδου ή με τηλεοπτικό δίκτυ. Πώς το είδαμε. Στο δίκτυ μας. Ναι, γιατρέ, έχεις κάνει ένα λάθος. Λες ότι αν ο Άρης δεν είχε σκοράρει, ο Αγροτικός θα έπαιρνε και το μάτσο. Εγώ αυτό δεν πιστεύω, είναι. Ναι, έτσι πως πήγαινε. Ναι. Να σε ρωτήσω εγώ μόνο κάτι και μετά θα μιλήσω. Υπήρξε μισή ευκαιρία του Αγροτικού Αστέρα στα 90 λεπτά. Κοίταξε, εγώ έβλεπα μια σταδιακή άνοδο και να κερδίζει μέτρα Αγροτικός. Σαν αθλητικότητα στον αγωνιστικό χώρο και αυτό φαινότανε ότι ο Άρης κουράζεται. Yeah. Είχε μάτς μια μέρα νωρίτερα ο Αγροτικός Αστέρας, ήταν πιο ξεκουράστος, πήγε το μάτς πιο χαλαρά. Ο Άρης έπαιξε ολόκληρο ημίχρονο στην Ριζούπολη με παίχτη λιγότερο, καταπονήθηκε. Yeah. Δεν είχε ιδιαίτερες αλλαγές στην Εδεκάδα, δεν φρεσκάρισε την Εδεκάδα του όταν στο πέρασε. Δεν αναλύουμε αυτό τώρα τα γεγονότα. Λέμε, τι είδαμε. Δεν μπορώ να προδικάσει, εμένα μου έβγαζε. Ο Αγροτικός Αστέρας είχε μισή ευκαιρία στα 90 λεπτά. Ναι, αλλά έβγαζε. Σε ένα που ήταν στην κερκίδα, αυτή την άβρα, ότι θα έβγαζε καλύτερο τελευταίο 30 λεπτό που βγήκε στον αγωνιστικό χώρο. Οι τέσσερις ομάδες της Β' Εθνικής, έχουν 2-2 ή διαχαρακτηριστικά. Ο Άρης και ο Απόλλων είναι πιο ομάδες με την έννοια ότι είναι πιο μεγάλες ομάδες, όχι λόγω ονόματος. Παίζουν ένα ποδόσφαιρο που δεν παίζουν Β' Εθνικής, ενώ οι άλλες δύο, και η Λαμία και ο Αγροτικός Αστέρας,
παίζουν με βάση τη δύναμη και στην πρώτη στην μπάλα να χαλάσουν το παιχνίδι, να βγουν. Γιατί αυτό έκανε ο Αγροτικός Αστέρας από το πρώτο μισάωρο. Άλλο νομίζω βάσει στατιστικών και τελικών και τα λοιπά στη Β' Εθνική Ομάδα, η οποία περιέχει παρασάγκα στις δεύτερες σε παραγωγικό ποδόσφαιρο ομάδα των Τρικάλων. Όσο και σου φαίνεται περίεργο, σε κατοχή μπάλα. Ναι. Και ο Πανηγιάλιος εμένα μου άρεσε ότι έπαιζε ωραία μπάλα. Ήταν μια συμπαθητική εικόνα. Έχει μια συμπαθητική εικόνα. Στον Χαριλάου που τον είδα. Λοιπόν, να σου πω το εξής. Αυτές οι δύο ομάδες, αν έρθουν στον Χαριλάου και ο Αγροτικός Αστέρας και η Λαμία και φάνε ένα γκολ στο πρώτο διάρτο, 9 θα φάνε. Δεν μου λες, 9-0 θα λήξει. Τον πάτο σήμερα, αν τον βάλει αιχμή, τον φοβάσει το Χαριλάου στον ανοιχτό χώρο με αργά στόπερ και αργό κέντρο. Δεν κατάλαβα. Δεν τον πάτο, το μαυρούλι που μπήκε. Την αλλαγή του. Τον φοβάσαι στον ανοιχτό χώρο. Τι να φοβηθεί τώρα, αυτή η ομάδα, όλη έφαγε τον γκολ που βάζει ο Ήλιτς. Το βάζει από υπερβολική σιγουριά, δεν έχει σημασία που βαράει. Είναι ποδοσφαιριστής ο αλφακλάσης. Ο Ήλιτς είναι ο καλύτερος. Τύχη και στο. Δεν ήθελε να το κάνει. Το γκολ το βάζει από αστυνομικό, το βάζει και τη βαράει. Όμορφο σαν εικόνα, αλλά τυχερό πολύ. Το φάγανε οι άλλοι, σαν να ήταν χωριό το φάγανε οι άλλοι. Όχι, δά. Νομίζω ότι από μόνο σωστά τον Ήλιτς το βγάλανε πολύ άκρη. Δεν είχε τι να κάνει, έκανε ένα τυφλό γύρισμα που είχε γκολ. Το Αργυρίου τότε δεν έδινε την μπάλα στα πόδια. Ο Αργυρίου έπεσε δεξί μπακ. Στον Μπουτζίκο έγινε η φάση. Ναι, ο Αργυρίου που βάζει τον γκολ, λέω. Στο τέλος. Ο Αργυρίου κάνει την τελική προσπάθεια. Ναι, μπερδεύτηκε εκεί πέρα που θα το είχαν κιόλα. Μπερδεύτηκε, μπουρδουκλώθηκε μπροστά στα δίχτυα. Ο Φελίπε έβαλε. Φελίπε μπερδεύτηκε. Ο Αργυρίου έκανε το σουτ, το άλλο που απέκτησε ο Διούδης. Ο τελευταίος παίκτης του χτυπάει στο αριστερό πόδι. Ευνηδιάστηκε, αλλά ήταν και τυχερός, εντάξει, ήταν και πολύ κοντά. Αυτοί ούτε πιστεύαν ότι θα πάρουν, θα κάνουν φουφά, αφού δεν είχαν φάση οι άνθρωποι. Ο Αναστόπουλος τα είχε. Γιατί είχε ο Άρης. Ο Άρης πώς δεν είχε, δεν είχε τη φάση που του κάνει ο Τάτος τον Ήλιτς στον πρώτο ημίχρονο. Είχε και ο Ήλιτς ένα ωραίο. Δεν είχε. Λόγω του μικρού γηπέδου εκμεταλλεύτηκε το λάθος γύρισμα. Ο Τάτος εμένα άρχισε Ραπτόπουλο και μου θυμίζει Κόκκι. Άρχισε και μου θυμίζει Κόκκι. Πολύ καλά το είπες. Ακριβώς το λέω. Α, γι' αυτό το συμπαθούν σήμερα, και οι άλλοι. Σήμερα φυλάχτηκε πολύ με το ποδάρι του. Έτσι τον είδαμε. Μπράβο. Και την έψαχνε. Την έψαχνε μετά. Γι' αυτό τον έβγαλε ο Αναστόπουλος. Την έψαχνε και όλα. Όχι. Για λόγους τακτικής τον έβγαλε ο Αναστόπουλος. Να βάλει το τρίτο σέντερ μπακ. Πήρε την κάρτα και την έψαχνε συνέχεια και μάλωνε. Πάλι πήγε να κάνει ιστορία. Έτσι. Ναι, να σου πω κάτι όμως. Αν ο Τάτος έπαιρνε κάρτα, το έκανε και επίτηδες. Αν ο Τάτος έπαιρνε κάρτα, το έκανε και επίτηδες. Αν ο Τάτος έπαιρνε κάρτα, το έκανε και επίτηδες. Αν ο Τάτος έπαιρνε κάρτα, το έκανε και επίτηδες. Αν ο Τάτος έπαιρνε κάρτα, το έκανε και επίτηδες. Αν ο Τάτος έπαιρνε κάρτα, το έκανε και επίτηδες. Αν ο Τάτος έπαιρνε κάρτα, το έκανε και επίτηδες. Αν ο Τάτος έπαιρνε κάρτα, το έκανε και επίτηδες. Αν ο Τάτος έπαιρνε κάρτα, το έκανε και επίτηδες. Αν ο Τάτος έπαιρνε κάρτα, το έκανε και επίτηδες. Αν ο Τάτος έπαιρνε κάρτα, το έκανε και επίτηδες. Αν ο Τάτος έπαιρνε κάρτα, το έκανε και επίτηδες. Αν ο Τάτος έπαιρνε